Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι οι ραδιομακελάριδες της Παρασκευής. Με σοβαρότατες αποκαλύψεις σήμερα για το σύστημα που κυβερνάει τον τόπο, όπως γίνεται κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή, μετά τη 1:30 το μεσημέρι μέχρι και τις 4 παρά. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Σκύρος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η κυρία Ράνια Καρατζαφέρη. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο κύριος Παναγιώτης Τζαρκάδας και ο κύριος Γιώργος Γασιάμης. Στο 210-95-90-361 6946-3575-7733. Τα γνώριμα τηλέφωνα για τις πληροφορίες σας και τις καταγγελίες σας, που γίνονται δημοσιογραφική ύλη για να μπορούμε να δουλεύουμε και να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό που έχουμε μάθει καλά. Την υποδοχή, την ανάλυση της πληροφορίας και τη μετάδοσή της μετά από συνεχείς διασταυρώσεις που γίνονται από μια ευέλικτη δημοσιογραφική ομάδα η οποία δεν μας έχει προδώσει ποτέ. Σήμερα έχουμε πολύ σημαντικές πληροφορίες μέσα από το Μαξίμου. Μέσα από τα υπόγεια και τα κελιά του Μαξίμου, της μεγάλης φυλακής της Δημοκρατίας. Η πληροφόρησή μας είναι από καθόλου αξιόλογες και αναμφισβήτητες δημοσιογραφικές πηγές. Ψάχνονται εκεί στο Μαξίμου και τους στέλνω τα χαιρετίσματά μου. Πάνω απ' όλα στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, που σε πρώτερες εμφανίσεις του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει διατυπώσει την άποψη μεταυδελιγμίας και φλεγματικότητας ότι θέλει να βάλει λουκέτο στην εφημερίδα μας. Καλώς να ορίσει και αυτός και η λεγάμενή του, η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι, η υπερλαμπρότατη αυτή κυρία που κοσμεί την κοινωνική, πολιτική πάνω απ' όλα, γιατί η κυρία Γκραμπόφσκι παράγει πολιτική, και ας τα αφήσουν αυτά που ξέρουν οι ραγιάδες και οι χαμάλιδες της παρακρατικής δημοσιογραφίας της πρακτοράτζας. Όταν τη γλύφετε, να τη γλύφετε με ωραίο τρόπο, γιατί τα σάλια σας είναι λευκά και φαίνονται. Και πάνω απ' όλα, όταν πηγαίνετε και παίρνετε το μεροκάματο από το Μέγαρο Μαξίμου, από τα κελιά και τα υπόγεια της Δημοκρατίας, θα πρέπει να ξέρετε ότι πάντα μέσα σε αυτή την φυλακή της Δημοκρατίας, μέσα σε αυτή την ιρκτή της Δημοκρατίας, για να χρησιμοποιήσουμε και καμιά λέξη που δεν γνωρίζει ούτε ο κύριος Μητσοτάκης ούτε η λεγάμενή του Ελληνοπολωνέζα, θα πρέπει να ξέρετε ότι καλό θα είναι να χρησιμοποιούμε και κάποιες λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, κύριε Μητσοτάκη, και της αρχαίας ελληνικής παιδείας. Ιρκτή σημαίνει φυλακή, σημαίνει κελί, το μαύρο σκοτάδι που θα σας φάει και θα σας καταπιεί στις επόμενες εκλογές. Η πληροφόρηση λοιπόν που έχουμε μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου, και αναρωτιούνται μερικοί πώς την έχουμε, αν την έχουμε, γιατί πάντα στον ευρύτερο πρωθυπουργικό κύκλο κρύβονται οι λεγόμενες πηγές. Κρύβονται, κυρίες και κύριοι, οι λεγόμενοι αγγελιαφόροι των πληροφοριών. Η κυρία Γκραμπόφσκι, η υπερλαμπρότατη κυρία που γλύφει το σύστημα, η ισχυρότατη και κρατεά σύζυγος του κυρίου Πρωθυπουργού, έκανε ένα λάθος ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές. Προσπάθησε όχι να αποκαλύψει θέματα για το ευρύτερο πρωθυπουργικό περιβάλλον, που αν το είχε κάνει θα είχε πέσει κυβέρνηση την ίδια ώρα, αλλά προσπάθησε, κυρίες και κύριοι, να κάνει κουτσομπολιό και να χτυπήσει το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Όταν θες να κάνεις αποκαλύψεις για το ευρύτερο σύστημα σαπίλας του πρωθυπουργού περιβάλλοντος, θα πρέπει να είσαι σε θέση να βγάζεις και πληροφόρηση, όχι κουτσομπολιά, όχι κασίες,
και πάνω απ' όλα να βγάζεις ειδήσεις. Μια είδηση λοιπόν η οποία υπάρχει είναι ότι αυτό το οποίο δεν ήθελε με τίποτα να ξαναγίνει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι να επαναφέρει μέσα στο Μαξίμου τον πρωθυπουργικό, τον διεφθαρμένο, τον συνεργάτη της μαφίας. Εγώ, κύριε Δημητριάδη, τα λέω με το όνομά μου. Εσείς κρύβεστε πίσω από αγωγές, κρύβεστε πίσω από μηνύσεις, κρύβεστε πίσω από απειλές των παρακρατικών συμπεριφορών. Εδώ τα λέμε με το όνομά τους. Αν θέλετε κάποιον να μηνύσετε, να μηνύσετε εμένα, όχι το μέσο, εμένα προσωπικά, και να πάμε στο ακροατήριο, γιατί είστε δικηγόρος, χασοδίκης δηλαδή, στη σηματείας, παρακρατικός, κακοποιός είστε. Είστε κακοποιός στοιχείο. Λένε λοιπόν ότι πιέζει πάρα πολύ η σύζυγος του Πρωθυπουργού για να επαναφέρουν στο Μαξίμου τον αμαρτωλό και διεφθαρμένο πρωθυπουργικό ανιψιό. Αυτά μαθαίνουμε, αυτά μεταδίδουμε. Τον θέλει πολύ να γυρίσει πίσω τον ανιψιό της, η θεία Μαρέβα. Έτσι μου λένε με διασταυρωμένες πληροφορίες, έτσι σας λέω. Έχει, λέει, γίνει ένα απέραντο μπάχαλο η κατάσταση γύρω από το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Και μάλιστα μετεπιτάσεως προσπαθεί να μάθει η θίτσα με το βαμμένο μαλλί, η κακόχημη θίτσα που βρίσκεται δίπλα, παρά το πλευρό μάλλον, του Πρωθυπουργού ως σύζυγος και πολιτικό σύστημα διαφθοράς και σαπίλας. Η θίτσα έχει πει και έχει δώσει εντολή σε όλο το συνάφι των τηλεφωνικών υποκλοπών και παρακολουθήσεων. Ξεσκίστε το μακελιό. Έτσι λέει η θιά. Η θιά. Έτσι λέει. Παρακολουθήστε όλα τα τηλέφωνα τους. Να τους έχετε σε 24ωρη φύλαξη. Δηλαδή, στενό μαρκάρισμα. Εμένα και τα παλικάρια μου. Να με παρακολουθούν, λέει, παντού. Όπου βρίσκομαι. Όπου υπάρχω. Όπου ζω και όπου αναπνέω. Αυτή την εντολή έχει δώσει η θιά, η θιά Μαρέβα, η Πολωνέζα. Να παρακολουθούν το γείο, λέει, και όλους όσοι συνομιλούν μαζί του. Όχι για τεχνικές υπηρεσίες, για δημοσιογραφικές πληροφορίες. Η θιά έχει δώσει εντολή. Ξεσκίστε τους εκεί στο μακελιό. Ό,τι συνεργάτες έχει, θα τους έχετε σε 24ωρη παρακολούθηση. Να μας έχουν σε φύλαξη. Μη μας συμβεί τίποτα. Είμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, γιατί εδώ και μέρες, 2-3 μέρες, είμαστε σε 24ωρη παρακολούθηση και φύλαξη. Τα ακούτε εκεί στην κρατική ασφάλεια, κύριοι? Τα ακούτε εκεί στο Περιστέρι, στη ΔΙΔΑΠ, στην υπηρεσία νομίμων συνακροάσεων? Τα ακούτε εκεί στην αντιδρομοκρατική του κυρίου Χαρδαλιά, της κολλητής κουνίστρος του κυρίου Χρυσοχοίδη? Αυτός που ρέπει προς τον αλκοολισμό, αυτός που φέρνει γυρολογιές τις νύχτες σε αυτά τα παρακμιακά και διεφθαρμένα μπαρ της οδού Μιχαλακοπούλου, ο κύριος Χαρδαλιάς, ο κύριος Κούρας, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, που κάνει ότι δεν ξέρει, που έχει κάνει γαργάρα και έχει καταπιεί 2 σοβαρότατες υποθέσεις που τον απασχολούν, που έχει βάλει στο συρτάρι του όλες τις καυτές δικογραφίες που αφορούν το φιλαράκι του, τον κύριο Δημητριάδη, τον οποίον θέλει η κυρία Μαρέβα να επαναφέρει στο Μαξίμου. Και σήμερα, ό,τι διαβολική σύμπτωση, έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας και βγάζει, κυρίες και κύριοι, μια φοβερή απόφαση
Ήθελα να ξέρω, ρε παιδιά, εκεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ετοιμότατοι δικαστές και δικαστήνες, πόσο καιρό χρειάζεται για να βγάλετε μια απόφαση επιτέλους δικαίωσης, όχι του κύριου Ανδρουλάκη? Διότι μέσα στη λίστα των παρακολουθήσεων είμαι κι εγώ. Έχει το δικό μου όνομα. Με είχαν ξεσκίσει. Με είχαν κάνει σουρωτήρι. Δεν μπορούσα να μιλήσω με την οικογένειά μου. Δεν μπορούσα να πω στη γυναίκα μου τι φαγητό να φτιάξει το μεσημέρι. Δηλαδή αυτοί ξέρανε και τον αρακά που μου σέρβιραν το πιο μεσημέρι. Εγώ τρώω στις 3 τα μεσάνυχτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήξερα αν πρέπει το μοσχαράκι να είναι ροσμπιφ ή αν πρέπει το μοσχαράκι να είναι κοκκινιστό, κυρίες και κύριοι, με μακαρόνια. Αυτοί τα ακούγαν όλα. Και τώρα έρχεται η αξιλογοτάτη, η υπερλαμπροτάτη, η ακτινοβολούσα, η Λαγκραμπόφσκη, να δώσει πάλι την εντολή, σαν αυτή την εντολή που είχε δώσει 36 ώρες πριν έρθουν να με εκτελέσουν. Πήγαινε του τα λεφτά, Μιχάλη. Πήγαινε του τα λεφτά στο σπίτι, Μιχάλη. Βγες, διέψευσέ τα, διέψευσέ τα. Όσο είναι καιρός, θα βγουν κι άλλα. Έρχονται κι άλλα κανόνια να βυθίσουν την αυαρχίδα της πρωθυπουργικής φαμίλιας των διεφθαρμένων, της φαμίλιας των νεοαρχαιοκαπήλων, της φαμίλιας των μάγων, της φαμίλιας των τζαμπατζίδων, των κλεφτών, των λοποδητών. Κυβερνούν τη χώρα, αλλά ποιος θα ακούει? Λίγοι μείναμε, λίγοι. Αν μπορείτε, κύριε Ελευθέρη, στροφή στα ακουστικά να ακούω την Άγια φωνή της Αγιαστούρας. Έτσι λίγο να ακούω κι εγώ τη φωνούλα μου. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Έλεγα λοιπόν ότι η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκη ετοιμάζει με φοβερές πιέσεις τον κύριο Πρωθυπουργό, τον οποίο το κάνει ό,τι θέλει ουσιαστικά. Ακούστε, κοιτάξτε, αυτά που λέγονται ότι δεν είναι πολιτικό όν και μη χτυπάμε, δεν χτυπάμε οικογένειες εμείς, κυρίες και κύριοι. Εμείς δεν χτυπάμε φαμίλιες, χωρίς να υπάρχει λόγος. Όταν μια φαμίλια παράγει πολιτική, όταν μια φαμίλια διαμορφώνει την πολιτική κατάσταση, τις πολιτικές ισορροπίες, τους αμυντικούς εξοπλισμούς, όταν φέρνει στην Αθήνα τους μάγους των φαρμακευτικών εταιριών, τις Big Pharma, τις Big Pharma, όλους αυτούς που μας έστειλαν στον τάφο, όταν στο Μαξίμου μέσα φιλοξενούνται φαρμακοτρίφτες και διεθνείς φαρμακέμποροι, όταν η οικογένεια αυτή επιδιώκει να βγάλει μίζες. Είναι ξεκάθαρο, είναι καταφανέστατο. Δεν τα γράφουμε εμείς αυτά. Αν μπείτε στα ομογενειακά μέσα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά και του ευρύτερου χώρου του Λευκού Οίκου, ακούγονται απίθανα πράγματα για την ελληνική πρωθυπουργική δυναστεία. Αυτοί, κυρίες και κύριοι, έχουν πέσει μέσα με τα μούτρα στο καζάνι για να φάνε όσο περισσότερο φαΐ μπορούνε. Σκάσανε από το χρήμα, σκάσανε από το φαγητό. Έχουν γεμίσει όλες τις τράπεζες του εξωτερικού με κλεψιμέικα λεφτά, με μίζες. Τους φέρανε λοιπόν στο Μαξίμου προχτές και πάλι τους φιλοξενήσανε, τους φαρμακέμπορους, τους φαρμακοτρίφτες, τις διεθνείς συνιστώσεις, τις Big Pharma, όλες τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες. Μα για ποιο λόγο? Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Στο μεγαλύτερο πειραματόζω από πλευράς διατίμησης, από πλευράς κίνησης της τιμής του φαρμάκου στον κόσμο, είμαστε, και αυτά τα έχω μάθει όχι τώρα, τα γνωρίζω από την υπόθεση της Νοβάρτης, που ήταν ένα τεράστιο σκάνδαλο για το οποίο δεν πήγε κανένας φυλακή, γιατί βρέθηκαν δικαστήρια φημωμένα
ταλαιπωρημένα και πληρωμένα για να πούνε ότι το σκάνδαλο της Νοβάρτης μόνο στην Ελλάδα δεν υπήρξε. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Εδώ το αμερικανικό δημόσιο πήρε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια. Συγγνώμη, 500 με 600 νομίζω εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση από το από την φαρμακοβιομηχανία Νοβάρτης, ως αποζημίωση για τα σημεία και τέρατα που γίνανε. Και αυτοί μέσα σε ένα λεπτό ανέρεσαν τα πάντα όσα γνωρίζαμε για την Νοβάρτης. Τι γνωρίζαμε για την Νοβάρτης? Ότι κάποιοι υπουργοί τα είχαν πιάσει. Ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο το οποίο πέρασε αυρόχης πως είναι, όπως λένε. Όπως ήταν και το σκάνδαλο της Siemens με τους γερμανοτσολιάδες, οι οποίοι δίνανε χρήματα στους μητσοτάκηδες για να το βουλώνουν και να εκτελούν τις εντολές τους, για να παίρνουν τις μεγάλες δουλειές και να διαφύρουν και να πληρώνουν τον πολιτικό κόσμο. Ένα τέτοιο μεγάλο σκάνδαλο είναι και η υπόθεση των φαρμάκων. Μαζέψανε όλους τους φαρμακοτρίφτες, τις διεθνείς μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, στο Μαξίμου. Για ποιο λόγο? Πολύ απλά, για να φτιάξουν ένα νέο καθεστώς εμβολίων στη χώρα, που είναι αμφιλεγόμενο ιατρικά για το τι παρέχουν τα εμβόλια στον αστικό πληθυσμό. Υπάρχουν πολλές απόψεις. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, δεν είμαι γιατρός. Υπάρχουν γιατροί που υποστηρίζουν ότι τα εμβόλια κάνουν καλό στην υγεία μας. Υπάρχουν όμως και άλλοι γιατροί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα εμβόλια σκοτώνουν τον ανθρώπινο οργανισμό. Δεν το ξέρω. Δεν είμαι ειδικός. Δεν είμαι ειδήμων. Δεν μπορώ να εκφράσω άποψη. Εγώ τα εμβόλια δεν τα έκανα. Δεν έχω κάνει κανένα εμβόλιο. Αυτή είναι η έντιμη άποψή μου και η έντιμη συμπεριφορά μου απέναντι στον κόσμο που με ακούει. Εγώ δεν έχω κάνει εμβόλια. Αλλά δεν είναι τη ώρα να συζητήσουμε αν έχω κάνει εγώ ή αν έχετε κάνει εσείς. Αν έχετε κάνει εσείς, κυρίες και κύριοι, θα αναλάβετε και τις ευθύνες απέναντι στο, όχι σε οποιονδήποτε άλλον, απέναντι στον οργανισμό σας, απέναντι στην ύπαρξή σας και απέναντι στο υπόλοιπο διαβίωσης που έχετε σε αυτό το μάτιο κόσμο. Δηλαδή, θα πρέπει να πάτε στους γιατρούς και να μετρήσετε με ιατρικές εξετάσεις το καντήλι σας και να αναρωτηθείτε πόσο λάδι έχει ακόμα το καντήλι μου. Αλλά για να το διαπιστώσετε αν έχει γίνει βλάβη στον οργανισμό σας, θα πρέπει να πάτε σε γιατρούς εξειδικευμένους και να ρωτήσετε τους γιατρούς: γιατρέ μου, πόσο λαδάκι έχει ακόμα το καντήλι μου, έκανα τα εμβόλια. Θα πρέπει και εγώ με τη σειρά μου, που πέρασα τον κορονοϊό σε ήπια κατάσταση, παρά το γεγονός ότι είμαι χρόνια καπνιστής, θα πρέπει και εγώ να πάω σε γιατρούς και να κάνω και εγώ ειδικές εξετάσεις. Και έχω κάνει ειδικές εξετάσεις. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαι. Αλλά θα πρέπει και εγώ να ρωτήσω ειδικούς γιατρούς, εξεταστές, μικροβιολόγους, παθολόγους, καρδιολόγους, ψυχιάτρους, νευρολόγους και πάνω απ' όλα αστροφυσικούς. Ακούστε, πείτε μου, πόσο λάδι έχει το καντήλι μου? Έτσι, με τεστ κοπόσεως, καρδιάς, πνευμόνων, εγκεφαλικών μειώνων, νεφρών, ουροπαιτικού συστήματος, παχαίως και λεπτού εντέρου, όλα να τα κάνετε. Άνω κάτω κοιλίας, σπινδυρογραφήματα, όλα πρέπει να τα κάνετε. Εγώ, δόξα τω Θεώ, έχω κάνει μια πλήρη κατατομή του πώς είμαι διαμορφωμένος στα ζωτικά μου όργανα. Δουλεύουν ρολόι όλα. Παρά το γεγονός ότι έπρεπε να έχω αυτή τη στιγμή να βρίσκομαι κάπου αλλού. Πιθανότατα σε ένα ψυχιατρίο. Με όλα αυτά που ακούω κάθε μέρα. Εδώ λέγεται. Άρα λοιπόν, για να τελειώσουμε τα εμβόλια, πηγαίνετε σε γιατρούς και εξεταστείτε, κυρίες και κύριοι. Και μιλάω πολύ σοβαρά. Δεν κάνω πλάκα αυτές τις ώρες με την υγεία, ούτε με τον οργανισμό. Όσοι έχετε κάνει εμβόλια, πηγαίνετε να κάνετε ειδικές εξετάσεις. Όσοι δεν έχετε κάνει εμβόλια, να πάτε κι εσείς να κάνετε ειδικές εξετάσεις. Για να δούμε πόσο καντήλι, πόσο λάδι μάλλον, έχει μέσα το καντήλι όλων εσάς και όλων εμάς. Απλά είναι τα πράγματα.
Διότι άμα συμβεί ένα έμφραγμα, ένα κεφαλικό, μία θρόμβωση και οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει κάπου να αποδοθεί. Θα αποδοθεί σε πρόβλημα του οργανισμού ή στα εμβόλια. Ιδού το ερώτημα. Αλλά η απάντηση δεν έχετε από εμάς. Η απάντηση θα έρθει από τους ειδικούς εξεταστές. Με την άσπρη μπλούζα. Με την άσπρη μπλούζα. Με την άσπρη μπλούζα. Έλεγα λοιπόν ότι μας έχει βάλει το Μαξίμου σε ένα σύστημα παρακολούθησης. Να δουν από πού γίνονται οι διαρροές. Δεν θα μπορέσετε να δείτε. Οι διαρροές δεν γίνονται από τηλεφώνου. Ξεχάστε το. Γίνεται με ταχυδρομικά περιστέρια. Με ταχυδρομικά περιστέρια. Δύο πράγματα λοιπόν όσον αφορά το Μαξίμου για να το κλείσουμε. Πρώτον, η κυρία Γκραμπόφσκη θέλει να επαναφέρει στην πρωθυπουργική αυλή τον κύριο Δημητριάδη για να φτιάξει τα πράγματα όπως ήταν πριν. Δεύτερον, ζητούμενο, τον απειλεί και τον εκβιάζει τον κύριο Μητσοτάκη όπως έκανε πάντα. Εάν δεν φέρει τον Δημητριάδη στο Μαξίμου, θα πάω στη Σαουδική Αραβία να γαμπρίσω. Όπως έκανα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που σηκώθηκα και έφυγα. Εσύ πήγες πάνω, εγώ πήγα κάτω, στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δεν ξέρω, σε μύριδες. Και ψάχνατε να με βρείτε τότε, εκείνη τη νύχτα, θυμάσαι, που ψάχνατε να με βρείτε και με βρήκατε και με φέρατε πάνω στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να δείξουμε πόσο ευτυχισμένο ζευγάρι είμαστε. Αυτά είναι αλήθειες, δεν είναι ψέματα. Όποιος τα αμφισβητεί, εδώ είμαστε. Θα κάνουν ένα εξώδικο, μια αγωγή, μια μήνυση, μια διάψευση. Δεν ασχολούμαστε με την πρωθυπουργική οικογένεια τυχαία. Ασχολούμαστε για την κυρία του κυρίου παράγει πολιτική. Ανακατεύεται παντού. Βάζει τη μούρη της παντού. Ιθιά. Και το τρίτο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε μια απόφαση η οποία θεωρεί, και αυτό είναι το σημαντικό, δεν σας έχει κινήσει την περιέργεια γιατί ο Δημητριάδης δεν διώκεται, ενώ έχει κάνει τα τέρατα. Αυτός παρακολουθούσε όλο το πολιτικό σύστημα. Το ανιψάκι του κύριου Πρωθυπουργού παρακολουθούσε όλο το πολιτικό σύστημα. Με Λαβράνους, Μπίτζους κλπ. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι δεν διώκεται? Δεν τον έχουν καλέσει ούτε για κατάθεση. Γιατί? Διότι απολαμβάνει τις πλήρες ασυλίας και πάνω απ' όλα γιατί ξέρει. Γιατί αυτός είχε οργανώσει το βρώμικο και λερωμένο σύστημα. Και τώρα τον κυνηγάνε άλλοι να τον εκοπανίσουν, άλλοι να τον σκοτώσουν, άλλοι να του βάλουν βόμβες. Τα ξέρω, έλατε. Πάρε με τηλέφωνο, κύριε Γρηγόρη, να στα πω εγώ. Εδώ, αφού το τηλέφωνο μου το ξέρεις. Αφού το έχεις κάνει φυσαρμόνικα, ρε μπαγάσα. Λοιπόν. Έχω κι εγώ λοιπόν, και λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι ο Ανδρουλάκης πρέπει να πάει στην ανεξάρτητη αρχή, στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και να του δώσουν στοιχεία για το ποιος τον παρακολουθούσε. Αλλά έλα που υπάρχει και ένας άλλος βρωμιάρης νόμος, τον οποίο έφτιαξε Νέα Δημοκρατία και τον πέρασε μέσα από το Κοινοβούλιο, που λέει ότι για να ενημερωθεί κάποιος από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων ή από την ανεξάρτητη αρχή των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και των τηλεφωνικών επικοινωνιών, θα πρέπει να περάσουν 3 χρόνια από την ημέρα που του είχαν κάνει το τηλέφωνο πιατέλα. Έχω κι εγώ λοιπόν ένα νομοσυμφέρον που παρακολουθούσαν το τηλέφωνό μου, να πάω στην ανεξάρτητη αρχή στον κύριο Ράμο και να του πω, έλα εδώ ρε. Ποιοι παρακολουθούσαν το τηλέφωνό μου, πόσο καιρό, για πόσο χρονικό διάστημα σας κάνω αγωγή εναντίον του ελληνικού δημοσίου? Αλλά αυτά, βάσει του νόμου της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί να τα κάνεις. Δηλαδή, μπρος γκρεμός και ψωρέμα. Βγάζει απόφαση Συμβούλιο της Επικρατείας και σκοντάφτει στο νόμο της Νέας Δημοκρατίας. Καταλάβατε πως έχουν φτιάξει, έχουν ράψει και έχουν κόψει τα μέτρα τους όλο το σύστημα για να μην μπορείς να προστατευθείς. Γιατί να παρακολουθούν τα τηλέφωνά μας? Και τώρα η κυρά έδωσε νέα εντολή. Ξεσκίστε τους. Πάρτε τους ό,τι έχουν και δεν έχουν. Πάρτε τους και τα παντελόνια και τα σόβρακα. Θέλω να ξέρω ο Χίος τι ώρα κάνει το πιπί του. Θέλω να ξέρω ο Τάδε, ο Δίνα, ο Α, ο Β, ο Γ, που είναι δίπλα του, τι ώρα πάει να πιλατέψει την κυρά του. Το καταλάβατε? Αυτή είναι η ζωή που περνάμε. Όχι, δεν τα λέμε για να μας λυπηθείτε. Τα λέμε γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Και αυτό αποβαίνει και εις βάρος όχι μόνο του δημοσίου συμφέροντος, αλλά εις βάρος και τη ζωή των πολιτών. Γιατί έχουν θέσει υπό παρακολούθηση και τις δικές σας ζωές.
γιατί σας σκαλίζουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, γιατί μπαίνουν στα social media και τα έχουν κάνει κρυσάρα όλα, γιατί βρίσκουν τις αντικαθεστωτικές φωνές, γιατί βρίσκουν τους ανθρώπους που συνομιλούν στα social media και τους παρακολουθούν, γιατί πας εις αντιφρονών είναι εχθρός συστήματος. Πας εις, που έλεγαν και το 67. Ο καθένας από μας είναι εν δυνάμει ύποπτος αν ανταλλάσσει απόψεις στα social media. Αν δηλαδή γράψει η κυρία Βαγγελιό ο Μητσοτάκης είναι κλέφτης, θα αρχίσουν να τις παρακολουθούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, τα email, το λογαριασμό της στο Facebook και στο Twitter και θα παρακολουθούν και το κινητό της τηλέφωνο. Έχουν φτιάξει μια κλίκα και από εκεί η κλίκα έχει επεκταθεί και έχει φτιάξει μια τεράστια αποθήκη και τράπεζα, κάτι που απαγορεύεται ρητός από τον νόμο, προσωπικών δεδομένων για να παρακολουθούν τις ζωές όλων μας. Αυτό είναι μια άλλη Big Pharma με την αρχιοθέτηση και τη στασιολόγηση και την ενσωμάτωση στο σύστημα των υποκλοπών, των προσωπικών μας δεδομένων. Είναι μια άλλη Big Pharma. Είναι ο Big Father. Είναι ο Big Father, ο μεγάλος αδερφός της ζωής μας. Επίσης, κάτι που βγαίνει και τα λέω για να προστατεύεστε. Η ελληνική αστυνομία, η οποία είδαμε τι δουλειά έκανε προχτές. Θα ακούσουμε σε λίγο και τον κύριο Χρυσοχοΐδη που αισθάνεται συντετριμένος. Είναι συντετριμένος. Πόσες φορές την έχουμε ακούσει αυτή τη λέξη? Δεκάδες χιλιάδες. Συγγνώμες για τα Τέμπη. Κάνουν και κάτι άλλο. Προσέξτε, η ελληνική αστυνομία έχει εφαρμόσει και το σύστημα με τα drones. Δηλαδή, βάζει τα drones που έχει στη διάθεσή της να πετούν πάνω από τα σπίτια μας, να πετούν πάνω από τις μεγάλες πόλεις, να σηκώνονται σε μεγάλο ύψος, να παίρνουν φωτογραφίες και βίντεο σαν δορυφόροι των προσωπικών μας στιγμών, να παρακολουθούν δηλαδή τα πάντα. Έγινε παρατήρηση από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην Ελληνική Αστυνομία και σύσταση, αλλά και κλίση να λογοδοτήσουν για τις παρακολουθήσεις που κάνουν με εικόνα και ήχο, αν και το Predator που ζει και βασιλεύει μπορεί να κάνει τα πάντα ουσιαστικά. Αν δείτε το σύστημα στο Ισραήλ, όπως το έχω δει εγώ, δεν έχω πάει στο Ισραήλ, είμαι πράκτορας των Ισραηλινών, το έχω δει σε διάφορα ντοκιμαντέρ. Το Predator παρακολουθεί τα πάντα με εικόνα και ήχο. Δίνει εικόνα, δίνει ήχο, δίνει τα πάντα. Στίγματα κινητών, τηλεφωνικές συνομιλίες, τα πάντα όλα. Τώρα έχουν εφαρμόσει και τα drones. Αυτά τα σιδερένια μηχανικά γεράκια που πετάνε με το τηλεκοντρόλ πάνω από τα κεφάλια μας και παίρνουν φωτογραφίες και βίντεο. Η ελληνική αστυνομία υποκλέπτει τα προσωπικά μας δεδομένα. Ξέχωρα ότι δεν μπορεί να προστατέψει και τη ζωή μας. Θέλω εδώ να σταθώ και να ακούσω μια απίστευτα ελεηνή και υποκριτική δήλωση για να τη σχολιάσουμε. Τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Τραγικό περιστατικό της 1ης Απριλίου, όπου χάθηκε μια νέα κοπέλα, η Κυριακή Γρίβα. Συνεχίζουμε όλοι μας να θρυνούμε και να πενθούμε. Είμαι συντετριμμένος και προσωπικά, γιατί είναι από τις πλέον δυσάρεστες και δύσκολες στιγμές που έχω βιώσει στην μακρά διαδρομή μου και στην προσωπική μου ζωή. Απευθύνω συλληπιτήρια στην οικογένεια αυτής της νέας γυναίκας που έφυγε. Η έρευνα διεξάγεται με μεγάλη ταχύτητα. Είμαι βέβαιος πως θα τελειώσει πολύ γρήγορα και θα αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια. Η ελληνική αστυνομία απέστειλε σε όλες τις αρχές, αλλά και η ίδια διεξάγει έρευνες με όλο το υλικό, χωρίς να αποκρυφθεί τίποτα. Θα υπάρξει πλήρης η αλήθεια, ολόκληρη, και θα αποδοθεί στους πολίτες της χώρας μας και ταυτόχρονα θα υπάρξει όλος εκείνος ο απολογισμός που πρέπει να γίνει για να μην ξανασυμβούν τέτοια γεγονότα. Σλάμ αλέικουμ.
ο τύπος είναι εκτός από ανεκδίκητος, είναι και αμόρφωτος. Θα υπάρξει πλήρης η αλήθεια όλη και θα αποδοθεί στην κοινωνία για να μην ξανασυμβεί οτιδήποτε. Ακούστε τι είπε. Θα υπάρξει πλήρης η αλήθεια όλη και να αποδοθεί στην κοινωνία ώστε να μην ξανασυμβεί οτιδήποτε. Ο τύπος εκτός από αγράμματος, εκτός από δοσύλλογος, εκτός από σκυφτούλης, εκτός από πολιτικά της της κακιάς ώρας, το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να υποβάλει τώρα. Το έχουμε πει εδώ και δύο μέρες την παραίτησή του. Δεν κάνεις, κύριε. Δεν κάνεις, φιλαράκο, φύγε. Είσαι επικίνδυνος, σαν κατάλληλος για τα σώματα ασφαλείας. Και ενώ κάποτε τον θεωρούσαν ως την υπέρμετη προσωπικότητα, η οποία έπιασε τη 17... Ποιος έπιασε τη 17 Νοέμβρη? Η 17 Νοέμβρη, αν ήταν αυτή η 17 Νοέμβρη. Ποια 17 Νοέμβρη, ρε? Αν αρχίζω και σαραδιάζω ονόματα ανθρώπων που ήταν στη 17 Νοέμβρη, από πληροφορίες που έχω, οι οποίοι δεν συνελήφθησαν ποτέ και σκότωναν και έκαναν ραντεβού και είναι γνωστοί δικηγόροι, είναι γνωστοί δημοσιογράφοι, η παλιά γενιά, είναι γνωστοί ιδιοκτήτες γνωστών εκδοτικών ομήλων της χώρας. Και βέβαια κάποιοι που έχουν πεθάνει, έχουν αποδημήσεις κύριων. Και πολιτικοί, γιατί η υπόθεση του Σύφη Βαλιράκη και η δολοφονία του τι ήταν στα νυχτά της Ευβοίας? Ακόμα να γίνει η δίκη για την υπόθεση αυτή. Γιατί τον σκότωσαν και τον έβγαλαν από τη μέση? Τι ήξερε ο Βαλιράκης για την υπόθεση 17 Νοέμβρη? Ο Ανδρέας Απανδρέου δεν ήξερε τίποτα? Ο Πάμπλο Πικάσο δεν ήξερε τίποτα? Και όλα τα υπόλοιπα παιδάκια που βάζαν τις βόμβες στην Αθήνα δεν ήξερα τίποτα? Μην φτάσουμε να επεκταθούμε για την τρομοκρατία, γιατί θα έχουμε να λέμε πολλά. Ο τύπος είναι αγράμματος. Κύριε, είστε εκτός από αστοιχείωτος, ανεκδίκητος και αγράμματος. Δεν ξέρετε να πείτε το όνομά σας. Βγαίνετε στην κάμερα και εκτίδεστε, γελιοποιήστε. Φύγετε, κύριε Χρυσοχοίδη. Φύγετε να διαφυλάξετε τουλάχιστον όσοι από την αξιοπρέπεια σας έχει μείνει. Εκτίθεστε και γελιοποιήστε στον κόσμο. Βγαίνετε στις κάμερες και αυτοεξευτελίζεστε. Ελληνικά μιλάμε. Και επίσης είχαμε πει ότι πρέπει να υποβάλουν τις παρετήσεις τους αυτοί που είναι πάνω εκεί στη Γαδά. Οι τουρίστες, οι τροχονόμοι, που το μόνο που ξέρουν να κάνουν να παίρνουν τις πινακίδες και να κόβουν κλίση στον κόσμο για να γεμίζει το παγκάρι. Αφήστε που δεν ξέρω που πάνε και τα λεφτά, ε. Υπάρχει και μια τέτοια υποψία ότι τα λεφτά από τις κλίσεις που εισπράττουν από τους πολίτες πάει στην τσέπη τους. Και αυτό είναι όλοι ύποπτοι. Είναι τόσο διεφθαρμένοι που είναι όλοι ύποπτοι. Επίσης, μια χρήσιμη πληροφορία, μην το συζητήσουμε. Μην συζητήσουμε τι έχει γίνει στο ΑΤΑ Φαγίων Αναργύρων. Τι να συζητήσουμε? Ότι αντί να αποτάξουν όλους τους αστυνομικούς, να τους στείλουν σπίτι τους. Ακούστε, ή θα τους στείλεις σπίτι σου γιατί κάνανε λάθος, ή θα τους στείλεις όλους στο σπίτι τους γιατί κάνανε λάθος. Τους αποτάξεις δηλαδή. Δεν υπάρχουν εδώ. Πρέπει να γίνουν ταχύτατες οι διαδικασίες απόταξης ενός αστυνομικού. Ή θα τον στείλεις στο σπίτι του, ή δεν μπορείς να τον στέλνεις δυσμενή μετάθεση των μεταγωγών. Όλους αυτούς τους πήρανε και τους πήγανε δυσμενή μετάθεση των μεταγωγών. Για ποιο λόγο? Αυτό διερωτούμουν και χθες το βράδυ. Στη σκέψη μου και έλεγα, τι είναι το μεταγωγόν? Τι είναι η διεύθυνση των μεταγωγών? Αποθήκη ψυχών? Δηλαδή εκεί πάνε όποιους διεθαρμένους αστυνομικούς έχουν απομείνει από την παραγκά. Πού τους πας με δυσμενή μετάθεση των μεταγωγών? Γιατί ρε παιδιά, το μεταγωγόν τι είναι? Φυλακή? Όχι. Είναι νήσος ανεπιθυμήτων. Όπως λέγαμε στο στρατό, μονάδα ανεπιθυμήτων. Δηλαδή όποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους σαρώνονται στο μεταγωγόν. Στιβάζονται στο μεταγωγόν. Το μεταγωγόν όμως, η διεύθυνση μεταγωγών στην Πέτρου Ράλη, εκεί που υπάρχει η σοβαρότατη έκφανση της δημόσιας ασφάλειας της χώρας, υπάρχει στη διεύθυνση μεταγωγών. Εκεί κουβαλάνε λαθρομετανάστες, δολοφόνους, φωνιάδες, βιαστές, εγκληματίες, τρομοκράτες, τζιχαντιστές, όλους κουβαλάνε στο μεταγωγόν.
αυτή η υποδιέθυνση του τμήματος του συγκεκριμένου έπρεπε να είναι διαμάντι. Πρέπει να υπηρετούν εκεί οι καλύτεροι αστυνομικοί της χώρας για να μπορέσουν να ξεσκαρτάρουν τον επόμενο κίνδυνο που θα γνωρίσει η χώρα μας. Και είναι ο Αλάθρε, ήδη γνωρίζει, ήδη ζει, ήδη διάγει ο λαθρεπικισμός. Η Ευρώπη είναι σε γενικότερη φουντομάρα. Στο Λονδίνο μου στείλε ο αγαπητός μου φίλος ο κύριος Στοχαρίδης βίντεο. Έχουν βγει οι Ισραηλινοί στο δρόμο με τα σήματα της 5α πριν από λίγη ώρα. Στο Ιράν ετοιμάζουν μια τεράστια διαδήλωση κατά του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου δεν κάνει πίσω. Τάχα ο Μπάιντεν του λέει σταμάτα τον πόλεμο. Δεν τον σταματάει. Θα τους εξολοθρεύσει όλους. 34.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα. Και δεν παίρνει χαμπάρι τίποτα. Και στο Ισραήλ επίσης έχουν βγει και στο δρόμο εναντίον του Νετανιάχου. Στη Ρωσία και στην περιοχή του Ουκρανικού μετόπου οι Ρώσοι ετοιμάζονται με πάνω από 600.000 στρατιωτικό προσωπικό για τις μεγάλες επιδρομές και αντεπιθέσεις στην Οδυσσό, στη Ζαπορίζια και στο Χάρκοβο. Θα γίνει σφαγή. Η νέα σφαγή της Σεμπρένιτσα. Για όσους δεν αντιλαμβάνεστε και για όσους γνωρίζατε τι είναι Σεμπρένιτσα. Θέλω όμως να σε αυτό το σημείο να βάλω μια ανατελεία, γιατί ήταν χρήσιμα αυτά ως ενημερωτικά, και να καλησπερίσω τον κύριο Μανώλη Χατζησάβα, ο οποίος βρίσκεται στη τηλεφωνική γραμμή, και τον ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Κύριε Χίο, καλησπέρα σας. Ο κύριος Χατζησάβας είναι γνώριμο πρόσωπο για όσους ασχολούνται με το διαδίκτυο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται, και αν κάνω λάθος κύριε Χατζησάβα, να με διορθώσετε, καταζητούμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης στη Δανία. Είναι έτσι ή δεν είναι? Πολύ σωστά τα λέτε. Μπράβο. Ακριβώς είμαι. Ωραία. Μου επιτρέπετε, επειδή ο κόσμος, το ευρύ κοινό, πιθανότατα να μην σας γνωρίζει, γιατί είστε καταζητούμενος στη Δανία με διεθνές ένταλμα και πόσο καιρό είστε εκεί? Λοιπόν, εγώ είμαι καταζητούμενος καταρχάς για μια υπόθεση η οποία έχει να κάνει με επιχειρηματική δραστηριότητα. Για να μην το επεκτείνουμε πολύ, με δύο λόγια θα σας πω. Κατηγορίες ποιες είναι? Κατήγγυλα. Κατήγγυλα και κατήγγυλα ότι με έχουν αρμέξει στις μίζες όλοι οι πολιτικοί, τα κατέθεσα στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου και από εκείνη τη στιγμή και μετά με έχουν καταδικάσει σε 150 χρόνια φυλακής. Αντί δηλαδή να πιάσουν όλους αυτούς που με πιέζανε, που πήρανε μίζες, που έχω τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τους τα έκανα και καταθέσεις, έχω τις επιστολές τους που μου λέγανε πόσα θέλουν. Αντί να ασχοληθούν με αυτά οι εισαγγελείς, πήγανε και με καταδικάσανε εμένα για, ακούστε τώρα εδώ, για ακάλυπτες επιταγές, οι οποίες ήταν δικές μου οι επιταγές και δεν πληρώθηκαν και ποτέ. Διότι ουδέποτε πήγα στην τράπεζα για να εξοφληθούν. Ναι, αλλά δικάσανε, θα πρέπει να λέμε στην εφορία όλη την αλήθεια. Και ότι δεν χρωστώ. Ένα λεπτό, θα πρέπει να λέμε όλη την αλήθεια. Εγώ βλέπετε, ανοίγω τα μικρόφωνα, δεν έχω να κρύψω τίποτα. Ούτε εσείς. Μα για αλήθεια μιλάω. Ναι, ούτε εσείς. Σας κατηγορούν, αν δεν κάνω λάθος, και για ένα μεγάλο σκάνδαλο στην περιοχή της Ρόδου. Ναι, πολύ σωστά. Για την ιστορία, αν δεν κάνω λάθος, του Αιωλικού Πάρκου. Του Αιωλικού Πάρκου στη Ρόδο, το μπράβο έργο στην Ελλάδα. Ναι, αυτή η υπόθεση... Το 1994 το ξεκίνησα. Το 1994 που ήσασταν στη Ρόδο, τι κύριε Χατζησάβα? Επιχειρηματίας. Επιχειρηματίας. Και σας κατηγορούν ότι υπεξαιρέσατε από εκεί. Ναι, από την εταιρεία μου. Από την εταιρεία σας, ναι. Υπεξαιρέσατε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο είναι, 500 εκατομμύρια δραχμές. Δεν θυμάμαι πόσα είναι τώρα. Ναι, ναι, ναι. Εκεί λοιπόν υπάρχει σε εσάς ένα διαρκές διεθνές ένταλμα σύλληψης. Πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση δικαστικά? Δικαστικά αυτή έχει τελεσυδικήσει. Εναντίον σας. Σαν να ανταπεξέλθω. Δεν είχα λεφτά για να... Δεν διαφωνώ. Γηγόρος στην Ελλάδα. Πόσο έχετε φάει φυλακή δηλαδή? 100 χρόνια. 100 χρόνια φυλακή. Δεν ασχολούμαι μαζί τους. Καλά, δεν ασχολείτε. Εσείς δεν ασχολείστε. Αυτοί ασχολούνται όμως. Θα σας πω και τους λόγους που δεν ασχολούμαι μαζί τους πια.
Αν θέλετε να το συζητήσουμε και αυτό τώρα. Όχι, βεβαίως, ναι, εγώ έχω χρόνο, μπορώ. Ναι, διότι αντί να ασχοληθούν με αυτά που τους είχα καταγγείλει εγώ, πήγανε και φτιάξανε ένα κάρο ψευδές κατηγορίες, με καταδικάσανε πολλές φορές, οι περισσότερες δηλαδή είναι και ερήμοι, γιατί στέλνανε από εδώ και από εκεί τις αποφάσεις, στέλνανε από εδώ και από εκεί τις κλήσεις, έχουν κάνει τα χίλια δυο πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό κάποια στιγμή το κυβέρνηση... Εγώ το ψητό κοιτάζω, και το ψητό είναι ότι έχετε στην πλάτη σας μια τεράστια καταδίκη πολλών ετών, έτσι, δεν ξέρω πόσα ισόβια έχετε πάνω στην πλάτη σας. Αναγκαστήκατε λοιπόν για μια ιστορία που έγινε στη Ρόδο, που τελεσιδίκησε, που είστε καταδικασμένος, δεν ξέρω, για πλαστογραφίες, επεξαιρέσεις κλπ, να καταφύγετε στη Δανία. Έτσι. Έτσι, όμως, πριν από τη Δανία... Ναι. Πριν από τη Δανία, έχετε αποκαλύψει σε εκτεταμένα δημοσιεύματα στο διαδίκτυο που λαμβάνουμε και εμείς και όλη η πολιτική εξουσία και ο εισαγγελία του ΡΙΠΑΟ κλπ. Ότι εσείς επί των ημερών του Ρουμπάτη στην ΕΕΠ ήσασταν στρατολογημένος πράκτορας των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών. Είναι έτσι, δεν είναι? Από πριν. Α, από πριν. Από πριν. Δραβίλας. Ναι. Από πριν. Η δράση μου στην ΕΕΠ, η στρατολόγησή μου, έχει 5 κυβερνήσεις. Από πότε ήσασταν στρατολογημένος κατά τους δικούς σας ισχυρισμούς στην ΕΕΠ? Κατά τους δικούς μου ισχυρισμούς, από το 2011. Ωραία. Στη Ρόδο? Όχι, εγώ ήμουν στη Δανία. Α, στη Δανία. Εδώ με βρήκανε. Μάλιστα. Σας βρήκανε. Ποιος ήρθε και σας βρήκε? Στείλανε ανθρώπους, όπως στείλανε και άλλους πρόσφατα. Και σας είπαν τι? Αν μπορείς... Κάναμε συμφωνία. Αυτοί ανακαλύψαν ότι εγώ έχω δίκιο. Κάπου με έχουν αδικήσει σφόδρα. Εντάξει, τα δικαστήρια είναι μια υπόθεση. Μέχρι εκεί αυτό το σενάριο έδινε ένα πάρα πολύ ωραίο σενάριο κάλυψης για να φτιαχτεί ένας κατάσκοπος και να πάει στην Τουρκία. Εγώ είμαι καταζητούμενος. Στην Τουρκία πια καταζητούμενος. Όταν με εκπαίδευσε η ΕΕΠ, με στείλανε στην Τουρκία. Εγώ δεν έκανα τον Ρουφιάνο στην Ελλάδα. Ωραία, στην Τουρκία πήγατε ως... Εθνικός κατάσκοπος στην Τουρκία. Στην Τουρκία πήγατε ως Έλληνας κατάσκοπος. Βεβαίως. Στην Τουρκία ήσασταν... Και κάναμε συμφωνία. Εγώ μετά το πέρασα. Με ποιον κάνατε συμφωνία? Με το ελληνικό κράτος, με τους διοικητές, με το χειριστή μου. Ότι... Γίναν συναντήσεις. Ναι, ότι τι, τι συμφωνία? Ότι... Εφόσον μετά τη δράση μου θα μου δίναν, θα μου παρήχαν προεδρική χάρη, τιμητική προεδρική χάρη για τη συνδρομή μου, για αυτά που θα προσέφερνα. Ώστε να απαλλαγείτε από τις κατηγορίες, έτσι. Ναι. Από τις καταδίκες. Ωραία. Έτσι ακριβώς. Εκεί, γιατί αυτοί ξέρανε ότι εγώ έχω δίκιο. Ωραία. Εκεί... Ότι ο εισαγγελέας που με κινεί... Εντάξει, αφήστε τον εισαγγελέα τώρα. Είναι τις 17 Νοέμβριο, όχι, ακούστε, αυτό έχει σημασία. Πώς είστε, μην μου τα λέτε τώρα, αυτά με φέρετε σε δύσκολη θέση να πω, να μπορέσω εγώ να διασταυρώσω αν ο εισαγγελέας είναι 17 Νοέμβριο, δεν το ξέρω. Πάμε παρακάτω. Άλλο θέλω να ρωτήσω εγώ. Άρα είχατε μία δράση, πόσα χρόνια στην Τουρκία κατασκοπευτική, όπως λέτε? Εγώ στην Τουρκία κάθεσα 3,5 χρόνια. 3,5. Ας βρεθεί ένας να πει ότι έκανε 3,5. Ωραία. Εκεί λοιπόν παρήχατε πληροφορίες στο ελληνικό κράτος. Ναι, πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Δεν θα επεκταθούμε. Σοβαρότατες. Δεν θα επεκταθούμε. Ξαφνικά, αυτή η συμφωνία έσπασε. Ναι. Από ποιον έσπασε, από σας έσπασε ή από... Εγώ την έσπασα, ναι, πήγα να με φάνε. Τι είναι ότι πήγα να σας φάνε? Με δώσανε στους Τούρκους, Υγείο. Σας δώσανε στους Τούρκους. Ναι, και γλίτωσα νύχτα. Νύχτα έφυγα από εκεί. Κυνηγημένος. Δηλαδή πήγαν να σκαθαρίσουν εκεί πέρα. Ναι, για να... ήταν το τέλειο κλείσιμο του βιβλίου Χατζησάβας. Αυτό έγινε την περίοδο του Σαμαρά. Η προδοσία έγινε την περίοδο που ο Ρουμπάτης ήταν διοικητής. Ποια είναι η γνώμη σας για το Ρουμπάτη, γιατί έχουν ακουστεί πολλά? Είναι ένα βρώμικο άτομο. Διεφθαρμένο άτομο, το οποίο έχει πουλήσει πολλά κρατικά μυστικά. Δεν είναι τυχαίο σήμερα που βρίσκεται και διαχειρίζεται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ αραβικών συμφερόντων.
Δεν είναι τυχαίο αυτό. Ναι, κάτι ήταν βρώμικος από παλαιότερα, όταν με τα πάμπερς του Παπανδρέου. Του Κοσκοτά. Του Κοσκοτά, ναι. Μα κοιτάξτε τώρα, ο Ρουμπάτης έχει βίλες στο Λαγονίσι. Για να κάνεις βίλες στο Λαγονίσι και να τις δώσεις τα παιδιά σου μετά, αυτά θέλουν εκατομμύρια. Εγώ γιατί δεν έχω βίλα δηλαδή. Εγώ δεν έχω κάτι χωράφια μου είχε αφήσει ο πατέρας μου και οι ελιές για να μην τα πάρουν και αυτά τα έχω δώσει στην αδερφή μου. Ο Ρουμπάτης όμως έχει ακουστεί. Έχει ακουστεί. Ναι. Ο Ρουμπάτης δεν ήταν ένας δημοσιογραφάκος. Ήταν ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στη Ελευθεροτυπία και κάποτε διατέλεσε και κυβερνητικός εκπρόσωπος επί Ανδρέα Παπανδρέου. Πού την έκανε την περιουσία, είναι ένα ερώτημα αυτό βέβαια. Και απ' την άλλη, έχω ακούσει ότι έχει συνεργαστεί και στην ΕΕΠ συνεργαζόταν με εταιρείες τουρκικών συμφερόντων. Ναι, βεβαίως. Δεν ξέρω αν αληθεύει. Ακούστε πώς συνεργαζόταν εκεί. Και αυτό ίσως να έχει παίξει και ρόλο, διότι εγώ αυτά όλα τα μετέδιδα στο χειριστή μου. Ότι έπεφτε στα χέρια μου, όλες αυτές τις πληροφορίες δινόντουσαν στο χειριστή μου. Ο χειριστής μου είχε αμεσότητα με τον διοικητή, τους υποδιοικητές και τον διοικητή. Ο Ρουμπάτης είχε μία μη κερδοσκοπική εταιρεία, ναι, όπου διαχειριζόταν ένα πορτάλ που ήταν ειδησιογραφικό, Euractiv λεγότανε. Ναι, υπάρχει νομίζω ακόμα. Τα έχει κλείσει αυτά όλα. Έχουν διαμορφωθεί όλα αυτά. Το Euractiv δηλαδή ήταν δικό του, Βεβαίως. Βεβαίως ήταν δικό του. Λοιπόν, τι έγινε τώρα. Οι τουρκικές κρατικές εταιρείες χρηματοδοτούσαν αυτό το ειδησιογραφικό οργανισμό στην Ελλάδα. Το Euractiv. Χρηματοδοτείτο τότε που είχα... Από τουρκικό χρήμα. Από τουρκικές κρατικές εταιρείες. Αυτό το ξέρατε, γιατί δεν το αποκαλύψατε. Το αποκάλυψα. Αυτά τα έχω όλα αποκαλύψει. Καταρχάς τα έδωσα στον χειριστή μου. Πρώτον. Δεύτερον, μετά που τα σπάσαμε, εγώ τα ανέβασα στο διαδίκτυο. Τα έχω παρουσιάσει παντού. Πέσανε θεοί και δαίμονες και μου κλείσανε. Ό,τι διαδικτυακό μέσο είχα. Το Facebook δεν μπορώ να κάνω λογαριασμό. Είχα το e-doc, το κλείσανε. Ήμουνα, όπου τα έχω βάλει αυτά, δηλαδή θα σας δώσω τους τίτλους, θα μπείτε μέσα, θα δείτε ότι θα σας βγάλει error. Τα έχουν κατεβάσει. Εξού και το ότι εγώ τώρα έκανα ένα site εδώ στη Δανία, που εδώ όταν υπάρχουν τα στοιχεία δεν κατεβαίνει τίποτα. Έχουν προσπαθήσει, έχουν κάνει εδώ πέρα αγωγές, έχουν στείλει εξώδικα, δεν κατεβαίνει. Όταν υπάρχει το ντοκουμέντο, αυτό το ντοκουμέντο δεν κατεβαίνει. Τελεία και παύλα. Ωραία. Ρουμπάτης. Τα σπάζετε λοιπόν με τον Ρουμπάτη. Έτσι. Ναι. Αρχίζετε... Με τον Ρουμπάτη και με τον Καμένο. Εντάξει, και με τον Καμένο. Μάλιστα. Αρχίζετε λοιπόν και... Αρχίζετε και δημοσιεύετε το τελευταίο... Τους εγώ είχα συνεννοήσεις και με τον Ρασπουτίν. Αρχίζετε λοιπόν τον Παπαγγελόπουλο, λέτε. Ναι, βεβαίως. Με τον Παπαγγελόπουλο τι ταλαβέρια είχατε. Ως Υπουργός Δικαιοσύνης, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μου έκανε την επαφή ο Καμένος να έρθω σε επαφή μαζί του, ναι, έτσι ώστε να αξιολογηθεί η παρέμβαση τότε που είχε κάνει ένας εισαγγελέας, όπου αφήσανε να δημοσιοποιηθούν στοιχεία από έρευνα που είχα κάνει εγώ τότε με τις βίζες, το παρεμπόριο των ελληνικών βίζες Σέγγεν στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα. Σε επαφή μαζί του. Ναι, να ρωτήσω τώρα. Ο Παγγελόπουλος θα έκανε γαργάρα αυτά, έτσι. Ναι, όλα, εντάξει. Όλα. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Δημοσιεύεται συνεχόμενα και μετεπιτάσιος δύο θέματα. Το θέμα το πρώτο είναι με το πόθεν έσχες του πρωθυπουργικού ζευγαριού. Βεβαίως. Σας λέω, θα σας αφήσω γιατί το ξέρετε καλά το θέμα να τα πείτε, αλλά θέλω να σας επισημάνω και σας το επισήμανα και στην επαφή που είχαμε ότι αυτό το θέμα για την ελληνική πολιτεία έχει κλείσει, γιατί πέρασε από την Επιτροπή του Πόθεν Έσχες της Ελληνικής Βουλής και απορρίφθηκε με τα βδελιγμίας, έχω υποχρέωση να το πω, ότι όλα ήταν καλώς καμωμένα στο Πόθεν Έσχες και της κυρίας Γκραμπόφς και του κ. Μητσοτάκη. Μιλάμε για άλλες χρήσεις. Είναι έτσι τα πράγματα κατά τη δική σας γνώμη. Μιλάμε για άλλες χρήσεις, κύριε Χίο. Εσείς μιλάτε για άλλες χρήσεις. Εγώ μιλάω για το 20 και το 21.
αυτές οι οποίες είναι υφίστανται ποινικά αδικήματα και πάει φυλακή. Τα άλλα έχουν παραγραφεί. Εσείς για τι στοιχεία μιλάτε? Εγώ μιλάω για τις δηλώσεις που εν υπόγραφα έχει υποβάλει η σύζυγος του Πρωθυπουργού στη Γαλλία το 2020, ναι, όπου δηλώνει ότι είναι ιδιοκτήτρια των μετοχών και τις δίνει σε μια ελληνική εταιρεία. Δηλαδή, τις συνεισφέρει σε μια ελληνική εταιρεία. Αυτή η εταιρεία όμως την έχουν συμπεριλάβει στις δηλώσεις πόθεν έσχες χρήσεων 2020-2021. Άρα εδώ αυτόματα το ποινικό αδίκημα υφίσταται. Δεν έχει παραγραφεί ακόμα. Γι' αυτό όλοι το κάνουν γαργάρα το θέμα και κάνουν ότι δεν υπάρχω, ότι αυτά που λέω δεν τα ξέρει κανένας, δεν θέλει να ασχοληθεί κανένας. Δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος σε απλά ελληνικά, ναι, γιατί δεν το ξέρει το σύστημα με τις εξωχώριες εταιρείες. Η κυρία Γκραμπόφσκι έχει... Δεν είναι offshore εταιρεία αυτή, είναι γαλλική εταιρεία, κάποιο νομικό πρόσωπο στο Παρίσι. Έχει, η κυρία Γκραμπόφσκι έχει στο όνομά της ένα νομικό πρόσωπο στο Παρίσι που φαίνεται σε εγγραφά. Μέχρι το 2020 το Δεκέμβριο, βέβαια. Ωραία. Με την υπογραφή της πάνω. Με την υπογραφή της. Έχει λοιπόν μια νομική εταιρεία στο Παρίσι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Αυτή την εταιρεία την περνάει, τη δηλώνει σε κάποια άλλη εταιρεία. Δηλώνει ότι συνεισφέρει τις ιδίες μετοχές που κατέχει, ναι, σε μια ελληνική εταιρεία που λέγεται MGPG Investments Consulting ΙΚΕ. Αυτό το δηλώνει 20 Νοεμβρίου του 2020. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Το 2020 δηλαδή χρήση του πόθεν έσχες της δήλωσης, ναι, έπρεπε να πει ότι εγώ κατέχω 950 μετοχές σε μια γαλλική εταιρεία. Δεν το δήλωσε. Όχι, δεν το δήλωσε. Δεν το... Άρα μόνο τι κάνανε. Πονηρά. Παράνομα δε. Λένε ότι δηλώνουμε μια εταιρεία ελληνική με αυτή την επωνυμία. MGPG Investments Consulting ή και. Και κλείνει το θέμα. Εγώ όμως μίλησα με δικηγόρο στο Παρίσι. Μου έστειλε επιβεβαιωμένα πιστοποιημένα αντίγραφα από τη Διεύθυνση Εμπορίου στο Παρίσι ότι η κυρία αυτή έχει βάλει την υπογραφή της σε ένα χαρτί 20 Νοεμβρίου του 2020 και λέει ότι συνεισφέρω αυτές τις 950 μετοχές της γαλλικής εταιρείας SCI Personal Ventures την ελληνική. Και μάλιστα εκεί επικαλείται και τον λόγο που το κάνει αυτό, διότι λέει προέχυψε ένας νόμος που απαγορεύει να έχεις εταιρείες στο εξωτερικό. Άλλο ψέμα εκεί. Ο νόμος υπήρχε από το 2003 αυτός. Ναι, και από το 2015 για πολιτικά ο πρόσωπα. Ο 3213, νόμος 3213 του 2003, ήδη το απαγόρευε αυτό. Όπως και ο 5026 του 23. Πάμε παρακάτω. Αλλά είναι μετά. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν το δηλώσανε. Παρά μόνο με τεχνάσματα πήγανε και το απέκρυψαν. Από δόλο, από κοινού, ο μισός ποινικός κώδικας δηλαδή. Έτσι, αυτό τώρα που είπα, ναι, είναι ο μισός ποινικός κώδικας. Πού εμπλέκεται, γιατί διάβασα τα δημοσιεύματά σας, ο ετεροθαλής αδερφός της κυρίας Γκραμπόφσκι? Ο ετεροθαλής αδερφός είναι... Αν δεν κάνω λάθος, Παπαζήσης, πώς λέγεται αυτός? Γιώργης Παπαζήσης. Ναι, τι είναι αυτός ακριβώς? Είναι αυτός ο οποίος χρησιμοποίησε η Μαρέβα και έκανε μια εικονική δωρεά, διότι περί αυτού πρόκειται τώρα, έτσι. Ναι. Κάνει μια εικονική δωρεά το 2016 για να καλύψουν την τότε έρευνα στη δήλωση πόθεν έσχες, αυτή που λέτε εσείς, ότι λόγω παραγραφής... Ναι, αυτή που πέρασε από το ελληνικό κοινοβούλιο και είπαν ότι παραγράφηκε... Ναι, ότι οι ελεγχτές σταμάτησαν, λέει, τον έλεγχο λόγω παραγραφής. Ε, βέβαια, λόγω παραγραφής. Και αυτά που λέω εγώ τώρα, άμα περιμένουν ακόμα κάνα δύο χρόνια, το παραγραφή, αυτά θα παραγραφούν. Γι' αυτό κάνουν τους Κινέζους. Εγώ όμως τώρα σας λέω και το λέω και στον αέρα, εγώ θα κατηγορήσω την εισαγγελέα Ρίου Πάγου για παρασιώπηση εγκλήματος. Αυτό τιμωρείται. Σήμερα θα το κάνω αυτό. Θα τη στείλω ξανά το email. Είναι το άρθρο 232 του ποινικού κώδικα, παρασιώπηση εγκλήματος. Το γνωρίζει αυτό που λέμε τώρα εμείς στον αέρα, το γνωρίζει η ίδια και έχει κάνει παρασιώπηση. Υπάρχει και να πάμε και πιο μακριά τώρα. Ναι, υπάρχει κάτι άλλο. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει κάτι άλλο πιο επίμεμπτο σε αυτή την... 50 χρόνια, κύριε Χίο, και να μου κουλώνε το δάχτυλο αυτή. Υπάρχει κάτι άλλο πιο επίμεμπτο σε αυτή την ιστορία με τις γαλλικές εταιρείες,
το σπίτι του Βολτέρου, ας πούμε, το οποίο είπαν ότι αγοράστηκε με νόμιμα χρήματα. Πώς αγοράστηκε? Για να πάμε εκεί. Γιατί ακούστε, κάποια... για να είμαι δίκαιος, για να είμαι δίκαιος. Γιατί κι εσείς είστε άνθρωπος που θέλετε το δίκαιο. Άσχετα αν την έχετε κοπανίσει και έχετε φύγει, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά... εντάξει, κι εγώ θα την κοπάναγα. Αν το έκανα, θα την κοπάναγα. Σας το λέω. Μισό λεπτό τώρα εδώ. Εμένα κάνανε απόπειρα απαγωγής στο παιδιό μου. Πήγαν να τα πάρουν από τα χέρια της γυναίκας μου. Εγώ έφερα στη Ρόδο στρατό ολόκληρο. Διότι δεν έκανα παιδάκι εγώ. Αυτό το ξέρουν πολλοί. Έφερα ολόκληρο στρατό στη Ρόδο για να μεθοδέψω την προστασία της οικογένειάς μου στη μεταβατική περίοδο, για να τους φέρω στη Ρόδο. Στη Δανία. Η γυναίκα μου είναι Δανέζα. Ναι. Είχαμε δηλαδή μια βάση να έρθουμε εδώ. Ναι. Δεν ήρθαμε τυχαία στη Δανία. Η σύζυγός μου είναι Δανέζα. Ναι. Μέναμε και μεγάλωνα τα παιδιά μου στη Ρόδο. Πήγαν να τα πάρουν μέσα από τα χέρια στο σχολείο απ' έξω. Το καταλαβαίνετε? Ναι. Εγώ είχα σωματοφύλακες, έμπιστους ανθρώπους, μεγάλο επιχειρηματία της νύχτας, ναι, στην Αθήνα. Ο οποίος με βοήθησε τότε προς τιμή του και μου στείλε κάτω. 12 παιδιά μου στείλε κάτω. Ζή. Ορίστε. Ζή. Δεν θέλω να πω. Όχι, δεν θέλω όνομα. Ζή. Δεν θέλω. Είναι από τις μόνες με επαφές που δεν θέλω να ξέρει κανένας ούτε έχω σχέση. Καλώς. Γιατί λοιπόν βοηθήσανε κατά. Ωραία. Πάμε παρακάτω τώρα λοιπόν. Υπάρχει κάτι άλλο με επίμεμπτο που έχετε εσείς? Ναι. Λοιπόν. Γιατί αυτά, κάπου... προσέξτε αυτά που αναφέρω, κύριε Χατζησάβα, δεν είναι ότι τα λέτε τώρα. Είναι δημοσιοποιημένα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, μαλλιά έχω καλύτερη. Αφήστε τη γλώσσα σας. Γλώσσα μου. Είναι δημοσιοποιημένα, είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο. Είναι δηλαδή γνωστοποιημένα αυτά. Χαρτοπόλεμο. Τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν τα ξέρουν όλοι, δεν είναι ότι τα αποκαλύπτουμε τώρα. Γι' αυτό σας λέω παρασιώπηση εγκλήματος. Άλλο λέω. Υπάρχει κάτι άλλο επίμεμπτο? Ναι, βεβαίως. Ακούστε το. Για πείτε. Όταν λέμε ότι το κάνανε με τεχνάσματα και από δόλο, είναι διότι η εταιρεία αυτή έχει στην ιδιοκτησία της ένα ακίνητο στο Παρίσι, το οποίο είναι στις καλύτερες περιοχές του Παρισιού, έτσι, είναι από τα πιο ακριβά ακίνητα και περνάει τις, μπορεί και τις 40.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και σήμερα. Μιλάτε για το λοιπόν, σπίτι του Βολτέρου? Ναι, το οποίο έχει πάρει αυτή την ονομασία, το σπίτι του Βολτέρου, στην ουσία του Πιέρ Γκαρντέν ήταν το σπίτι. Ναι. Του Πιέρ Γκαρντέν, ναι, ήταν το σπίτι. Αγοράστηκε για 800.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, αυτό εδώ το σπίτι έχει πάνω μια υποθήκη και ένα τραπεζικό δάνειο. Το δάνειο, κύριε Χίο, ξέρετε πότε λήγει? Το 2031. Το σπίτι... αυτό αποπληρώνεται όμως. Το σπίτι ανήκει στην κυρία Γκραμπόφσκη. Ναι, αποπληρώνεται. Και η υποθήκη και από διακμούς τους οποίους δεν έχουν δηλώσει. Αποπληρώνεται από τους ίδιους το ίδιο το πρωθυπουργικό ζευγάρι. Αποπληρώνεται από την εταιρεία που έχει πάρει το δάνειο, ναι, και βρίσκονται στο δάνειο αυτό εγγυητές, ναι, η κυρία Μαρέβα, ναι, και ο ετεροθαλής αδερφός της, κύριος Γιώργης Παπαζήσης. Το δάνειο ποιος το έχει πάρει? Το δάνειο το έχει πάρει το νομικό πρόσωπο. Το νομικό πρόσωπο, στο οποίο συμμετείχε. 10.000 ευρώ, 10.000 ευρώ κεφάλαιο. 10.000 ευρώ κεφάλαιο, ωραία. Ναι, και πήρανε, το... πόσο δάνειο πήραν, ποιο είναι το ποσό? Το ποσό που έχουν πάρει είναι, αν δεν κάνω λάθος, 900.000 ευρώ. Περίπου 1.000.000 ευρώ. Ναι, αυτό ένα... το δάνειο πάρει. Φαίνεται από ποια τράπεζα το έχουν πάρει? Ναι. Είναι από την G Money Bank. Είναι από γαλλική τράπεζα ή από... Είναι γαλλικοαμερικανικών συμφερόντων, το οποίο έχει αλλάξει το νομικό πρόσωπο. Αυτό το δάνειο, επειδή το σπίτι είναι υποθηκευμένο στην τράπεζα, τη συγκεκριμένη, έτσι, το έχουν δηλώσει στο ποθενέσχες? Όχι. Πώς όχι? Δεν είναι δυνατόν να μην το έχουν δηλώσει. Είναι αδήλωτο. Συγγνώμη, πήραν ένα δάνειο το οποίο είναι αδήλωτο. Είναι αδήλωτο και το δάνειο και το σπίτι και η εταιρεία και όλα. Και τα τεχνάσματα, το να δημιουργήσουν εικονικές δωρεές, αυτό το σκοπό εξυπηρετούσανε. Κάνανε δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, εικονικές δωρεές για να δικαιολογήσουν το δάνειο? Όχι, κάνανε δωρεές για να δικαιολογήσουν την ύπαρξη της γαλλικής εταιρείας στα συμφέροντα της σύζυγου του κυρίου Μητσοτάκη.
Μάλιστα. Αυτά, αυτά, ο κύριος Παπαζήσης, τι ρόλο παίζει σε αυτή την ιστορία? Για να, για να ξέρει και ο κόσμος, ο κύριος Παπαζήσης. Ο Παπαζήσης είναι ο εντυμότατος κύριος Παπαζήσης. Ο εντυμότατος. Ναι, ο εντυμότατος. Αυτοφοράγκιας. Εντάξει, μην το χρησιμοποιείτε αυτές τις λέξεις. Γιατί εσείς. Βάζουν αυτό. Ναι, ακούστε όμως, κύριε Χατζησάβα, εσείς έχετε ένα προτέρημα. Είστε στη Δανία. Εγώ είμαι στην Ελλάδα. Αν με μπουζουριάσουνε, πώς. Τι θα κάνω, θα έρθω να κάνουμε παρέα. Όντως, εσείς έχετε δίκιο. Ναι, αυτό. Εσείς δηλαδή λέτε ό,τι λέτε. Αλλά και εγώ παλεύω, ας πούμε, για να βγάλω εδώ πέρα μια είδηση. Αλλά ξέρετε ότι. Απόξω περιμένουνε. Ρωτάω λοιπόν. Ξέρω. Ο εντυμότατος κύριος Παπαζής, τι ρόλο παίζει σε αυτή την ιστορία? Για όσους δεν γνωρίζουν, ο κύριος Παπαζής είναι ο ετεροθαλής αδερφός που έχει κάνει η κυρία, πώς τη λένε αυτή η κυρία εκεί, η μητέρα της κυρίας Γκραμπόφσκι, που ανακατεύεται στα πάντα, που διορίζει εδώ, ξέρετε, διορίζει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Θα πρόσφατα κάπου πήρε μια θέση. Ναι, διορίζει μπατζανάκια, αδερφές, ξέρετε. Η κυρία Γκραμπόφσκι δεν έχει αυτό που λέμε πολιτική ανάμειξη στα εσωτερικά της χώρας. Αυτό λένε εδώ οι δημοσιογράφοι. Ναι, εντάξει τώρα, αυτό είναι δύσκολο να το πιστέψω εγώ. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Βεβαίως. Τι στοιχεία υπάρχουν? Βγάλτε τα τώρα που μπορείτε. Ναι, τα στοιχεία είναι πολλά για αυτούς εδώ. Διότι ό,τι όπως το έχουν στήσει, έχουν πει και σε όλο τον κόσμο ψέματα. Δεν είναι μόνο δηλαδή. Στους Έλληνες έτσι απλά έχουν πει ψέματα στην εφορία, στην ΑΕΔΕ δηλαδή, στη Βουλή των Ελλήνων. Έχουν πει ψέματα σε έναν συνάδελφό σας, τον Κώστα τον Βαξεβάνη. Εκείνο του στείλανε ένα εξώδικο το 21. Ναι, ο Βαξεβάνης, και του λένε, ο Βαξεβάνης τα έβγαλε όμως, τα έβγαλε και το δαράξε. Όχι, δεν το κατάλαβε. Δυστυχώς, αν το έχει καταλάβει, θα είχε κάνει μεγαλύτερο θόρυβο. Και να κάνει και κύριε Χατζησάβα, τι να κάνει ο Βαξεβάνης? Τα έβγαλε για το που δεν έσχες και πήγαν να το σταυρώσουν. Εγώ δεν είμαι φίλος με τον Βαξεβάνη, το ξέρετε καλά, αλλά πρέπει να αναγνωρίσω ότι έκανε μια έρευνα για το που δεν έσχες. Έκανε, βεβαίως έκανε, μεγάλη έρευνα. Πολύ μεγάλη έρευνα. Το πήγανε κατηγορούμενο όμως, πήγανε να το ξεσκίσουν. Ναι, δεν τα καταφέραν όμως, έτσι. Εγώ τους λέω να μου κάνουν και εμένα μια μήνυση, ρε παιδιά. Να πού να σας βρούνε σας εσείς? Αφού έχω γνωστεί εγώ. Εμένα η διεύθυνσή μου είναι γνωστή πια. Ναι, αλλά εκεί στη Δανία υπάρχουν άλλοι νόμοι. Αγγελέα. Επειδή θέλω να συζητήσουμε και το θέμα με τον Αγιαβέφε, έτσι. Υπάρχει κάτι άλλο που έχετε δημοσιοποιήσει όσον αφορά το πρωθυπουργικό ζεύγος? Για να το κλείσουμε εδώ, να πάμε στον Αγιαβέφε. Εντάξει, τώρα το πρωθυπουργικό ζεύγος βαρύνεται με πάρα πολλά εγκλήματα, έτσι. Ναι, τι είναι αυτοί οι τύποι τελικά, γκάγκστερ? Για μένα είναι μαφία. Με κουστούμαρισμένη μαφία. Για μένα. Επειδή είχατε αφήσει υπονοούμενα, εσείς το είχατε γράψει, εγώ... Δεν αφήνω υπονοούμενα. Όχι, επειδή είχατε γράψει, ότι νομίζω ότι το είχατε γράψει, ότι πίσω από την υπόθεση τη δική μου, πιθανότατα να κρυβόταν και αυτή η οικογένεια. Εγώ το έχω πει κιόλας, το έχω γράψει. Ότι αυτοί πάνω στην πίεση που έχουν ασκήσει άτομα σαν και εσάς, κινδυνεύουν. Το είπα πολύ πριν. Ναι. Μετά προκύψαν οι σφαίρες. Μετά προκύψαν οι σφαίρες. Μάλιστα. Οι σφαίρες προκύψαν μετά. Τώρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουν βάλει ποινικούς για να το κάνουν αυτό. Αυτοί που πυροβολήσαν δεν ξέρουν καν ποιος τους είπε να έρθουν. Δηλαδή, ο ηθικός αυτουργός δεν τον γνωρίζουν αυτοί ποιος είναι. Δεν τον ξέρουν, λέτε. Όχι. Δεν γίνεται. Οι δουλειές γίνονται αλλιώς. Μέσα από την ΑΕΠ, γιατί είναι ένα άλλο παρακλάδι της ΑΕΠ που τα αναλαμβάνει αυτά. Θεωρείτε ότι κυπατζίδικο το χτύπημα? Βεβαίως. Α, κυπατζίδικο. Βεβαίως. Δεν ήταν, αλλά από παραβατικούς όμως. Αυτούς χρησιμοποιούν. Μάλιστα. Αυτούς χρησιμοποιούν. Ποιο να χρησιμοποιήσουν, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσουν ένστολο. Θα χρησιμοποιήσουν ένα που τον ελέγχουν. Που είναι να πάει φυλακή και δεν θα πάει. Που είναι να του κάνουν μια εξυπηρέτηση, αλλά πρέπει να κάνει και αυτός κάτι άλλο. Αυτός χρησιμοποιούν. Αν ήταν επαγγελματίας. Ναι. Και είναι άσχημο τώρα αυτό που θα πω. Ναι, όχι, πείτε το, το έχω ξανακούσει. Αν ήταν επαγγελματίας αυτός που πυροβόλησε, εσείς σήμερα δεν θα μιλούσατε μαζί μου. Ναι, τώρα θα με είχαν ξεθάψει. Θα ήταν στα 3,5 χρόνια. Υπάρχει, θα με είχαν βγάλει. Ήταν επαγγελματίας. Πάμε στην υπόθεση Αγιαβέφε.
γιατί και εκεί δημοσιοποιείται συνεχή δημοσιεύματα. Ο Αγιαβέφε, για όσους δεν γνωρίζουν, είχε λάβει τιμητική πολιτογράφηση. Έτσι. Είναι Τούρκος επιχειρηματίας του ψευδοκράτους Γιασάμ Αγιαβέφε. Μετά τις αποκαλύψεις που έγιναν, αποδείχτηκε ότι ο Αγιαβέφε επί της εποχής του Υπουργού Ανάπτυξης του κυρίου Γεωργιάδη είχε πολιτογραφηθεί Έλληνας, αν δεν κάνω λάθος, με πλαστογραφημένα στοιχεία. Είναι έτσι, δεν είναι? Λοιπόν, να το πω εγώ. Να το πείτε. Λοιπόν, πώς είναι. Να το πείτε. Λοιπόν, αυτός ο Αγιαβέφε κατηγορήθηκε για παράνομα στοιχήματα στην κατεχόμενη Κύπρο και στην Τουρκία. Ναι. Κατηγορήθηκε για ρόλο σε διπλή δολοφονία και έφυγε από την Τουρκία και ήρθε στην Ελλάδα με πλαστά διαβατήρια ελληνικά και μπήκε στη χώρα. Συνελήφθη. Ζήτησε πολιτικό άσυλο. Του το δώσαμε σαν Ελλάδα. 2 χρόνια αργότερα, για λόγους τους οποίους τότε δεν ήξερα, ναι, βγαίνει ένα προεδρικό διάταγμα και γίνεται Έλληνας τιμητικά. Δηλαδή, κάνουμε έναν Τούρκο εγκληματία, ενδυνάμει εγκληματία, στην Τουρκία τον έχουν καταδικάσει, σε εμάς έκανε χρήση πλαστών διαβατηρίων ελληνικών, συνελήφθη, και αυτόν, παρότι ο νόμος, σε παρέθεση τώρα θα το βάλουμε, το απαγορεύει τιμητικά αλλοδαπώς να γίνει Έλλην εφόσον έχει διαπράξει κάποια παράνομη πράξη. Μόνο στην περίπτωση της Golden Visa. Στις Golden Visa, εκεί επιτρέπεται ή απαγορεύεται? Νομίζω ότι επιτρέπεται στην περίπτωση της Golden Visa, αλλά αρκεί να μην έχεις βεβαρημένο ποινικό μητρό, έτσι. Ναι, μα εδώ τώρα μιλάμε για άτομο το οποίο έχει τελεσίδικη. Ναι, διότι αυτός είναι Τούρκος καταζητούμενος από τα κατεχόμενα για ανθρωποκτονία, εμπλοκή σε ανθρωποκτονία, παράνομο τζόγο, παράνομο στοιχηματισμό, παράνομα καζίνο. Έτσι ακριβώς. Τον βάζουμε στην Ελλάδα, τον πολιτογραφούμε με πλαστογραφημένα χαρτιά. Δίνουμε άσυλο, προσέξτε, του δίνουμε άσυλο. Του δίνουμε άσυλο. Αυτός κυκλοφορούσε στην Ελλάδα για 2 χρόνια με άδεια παραμονής, διότι είχε πάρει άσυλο. Λοιπόν, μετά βγαίνει το προεδρικό διάταγμα όπου η κυρία πρόεδρος, η κυρία Σακεραλοπούλ, τον κάνει τιμητικά Έλληνα. Τη στιγμή που τον κάνουν Έλληνα, αυτός έχει 4 υπηκόητες δηλωμένες. Είναι Σέρβος, είναι από το Μαυροβούνιο, είναι από τη Δομινικανή Δημοκρατία. Ναι. Και κατέχει ταυτόχρονα και ένα διαβατήριο το οποίο είναι διπλωματικό από τη Λιβερία. Και δε, σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, αυτό το άτομο πριν 20 μέρες έστειλε λεφτά στα κατεχόμενα της Κύπρου για να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε μια εταιρεία που είναι δική του, συμφερόντων του, ναι, η οποία είναι ιδιοκτήτης άδειας καζίνο και ξενοδοχείο. Πού? Στην Κυρίνια. Αυτόν τώρα, εγώ αν ήμουν η πρόεδρος της Δημοκρατίας... Προσέξτε κάτι, εδώ υπάρχει κάτι βασικό όμως. Ναι. Το οποίο δεν το αναφέραμε. Σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν δημοσιοποιηθεί και από Έλληνες δημοσιογράφους, ο Τούρκος επιχειρηματίας είχε πολιτογραφηθεί χάρη σε συστατική επιστολή του Υπουργού Επενδύσεων και Ανάπτυξης, τότε, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι. Αυτή είναι αλήθεια. Ενώ η γυναίκα του εξασφάλισε ελληνική ταυτότητα με πλαστά πιστοποιητικά από την ελληνική μαφία. Ναι, μα είχαν πλαστά, τους συλλάβανε στα σύνορα γι' αυτό. Ναι, όταν το κύκλωμα εξαρθρώθηκε, δεν μπήκε στη φυλακή, αλλά ο Αγιαβέφε απέκτησε την ελληνική ηθαγένεια. Επαναλαμβάνω, με συστατική επιστολή του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος το παίζει καμπόης. Ο Γεωργιάδης έκανε μια συστατική επιστολή στον Υπουργό, ναι, όπου του έλεγε ο κύριος Αγιαβέφ είναι καλός άνθρωπος, κάνει δωρεές, πρέπει να του κάνει και αυτούν δωρεές, φαντάζομαι, δεν έχω αποδείξει. Ναι, δεν μπορώ. Ιδάλλως ξαφνικά έναν Τούρκο τον
του δίνουν συστατικές επιστολές. Έχω πολλά ερωτηματικά γιατί το έκανε. Πολλά ερωτηματικά. Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χρήματα. Έχει χρήματα, δεν είναι σαν εμάς που δουλεύουμε. Όπως και να έχει, όπως και να έχει, πρόκειται για ένα τεράστιο σκάνδαλο. Πολιτικό σκάνδαλο. Αυτή τη στιγμή ο Αγιαβέφε πού είναι, καταζητούμενος ακόμα από τους Τούρκους. Και είναι στη χώρα μας ή την κοπάνησε και έφυγε. Τι λένε οι πληροφορίες. Αυτός πηγαίνει έρχεται. Πηγαίνει έρχεται. Μπαίνει σε μισθωμένα ιδιωτικά αεροσκάφη και πηγαίνει έρχεται. Μάλιστα. Πάει όπου θέλει. Δεν του κάνει έλεγχο κανένας. Αν του κάνανε έλεγχο, ναι, δεν θα μπορούσε να στείλει λεφτά στην κατεχόμενη Κύπρο. Εκεί δηλαδή ο τιμητικά Έλλην Τούρκος Αγιαβέφε στέλνει λεφτά εκεί που ακόμα μετά από 40 χρόνια το αίμα των Ελλήνων δεν έχει στεγνώσει. Εκεί θέλει λεφτά. Αυτό που κάναν τιμητικά ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Βορύδης. Ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος αδιάφορους. Βορύδης, ναι. Αυτοί οι δύο υπουργοί έχει εμπλοκεί, ναι, το όνομά τους στην υπόθεση του Αγιαβέφε. Κύριε Χατσάβα, θέλω να παρακαλέσω πλατιά κάτι. Θέλω να παρακαλέσω κάτι. Επειδή έχουμε κλείσει ήδη πάνω από μισή ώρα τηλεφωνικής συνομιλίας, θέλω να παρακαλέσω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας αν μπορούμε. Βεβαίως. Για την Τρίτη. Εγώ χάρηκα πολύ. Και εγώ. Σας λέω όμως κάτι. Σας λέω όμως κάτι και θέλω να είμαι αυστηρός σε αυτό. Ότι είστε καταζητούμενος για τελεσίδικη απόφαση που επισύει πολύχρονες ποινές κάθειρξης. Και κάποιοι. Πολύ σωστά τα λέτε. Όχι, και κάποιοι θεωρούν ότι βάσει αυτών των καταδικαστικών αποφάσεων δεν έχετε την. Ας το πούμε, αξιοπιστία ως μάρτυρας. Δεν πάει έτσι. Εγώ σας λέω τι ισχυρίζονται αυτοί που τα ακούνε. Έτσι. Ναι, ναι, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Σας θεωρούν αναξιόπιστο μάρτυρα. Πώς αναξιόπιστο. Μα να μην σας το πω. Να μην σας το πω, αυτό γράφουν. Κύριε Χίο. Δεν θέλετε να είμαι ειλικρινής. Ό,τι θέλουν. Κύριε Χίο, εγώ δεν μιλάω με λόγια του αέρα και άδεια. Εγώ κάθε λέξη που λέω βάζω και ένα ντοκουμέντο κάτω. Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο ότι βάζετε γραπτά ντοκουμέντα. Θα τα ξαναπούμε την Τρίτη. Θα τα πούμε την Τρίτη, να είστε καλά. Και να προσέχετε. Προσέχετε. Ναι, αυτό, εντάξει. Εμένα εδώ η αστυνομία της Δανίας, τι να σας πω, η ουρά είναι ένα χιλιόμετρο. Καλό μεσημέρι να έχετε. Ευχαριστώ πολύ, χαίρετε. Ένα τραγούδι να ακούσουμε για να πάμε και στη Θεσσαλονίκη στον κύριο Σερέτη, έτσι. Κύριε Λευτέρη. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Όποιος και να τα καταγγέλει αυτά, αν καταγγέλλονται με στοιχεία γραπτά, κρατάω βεβαίως τρομακτικές επιφυλάξεις από αυτά που ακούστηκαν, έτσι. Αλλά απαντήστε. Απαντήστε! Τι είναι αυτά που ακούγονται? Ορίστε, βγάλτε διαψεύσεις, στείλτε τεστ μας εδώ να διαβάσουμε. Κάντε εξώδικα, να δούμε τι διάλογο γίνεται με αυτήν την υπόθεση. Τι είστε εσείς? Τι είστε, Άγιοι ή διάβολοι? Ακούει Μαξίμου Over. Ένα τέσσερα. Ένα πέντε. Μαξίμου ακούει. Ένα τέσσερα. Ένα τέσσερα. Κυρίες και κύριοι, θέλω να πω καλό μεσημέρι στον συνάδελφο Γρηγόρη Σερέτη από τον Focus 103,6 FM της Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι στο Βορρά. Για να μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει και επειδή έχουμε ακούσει πολλά θετικά σχόλια το ότι ενώνεται η Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη, πάμε κατευθείαν να καλησπερίσουμε τον κύριο Στέφανο Χίο. Καλησπέρα κύριε Χίο. Καλό μεσημέρι κύριε Σερέτη, χαίρομαι που σας ακούω. Και εγώ χαίρομαι που σας ακούω. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ καλά. Έμαθα πριν από λίγο ότι, προσέξτε τι θα πω τώρα, δεν θέλω να πω ονόματα, θα τα πω με τα βεβαιότητας την Τρίτη. Γιατί αυτό το βήμα λόγου έχω και εδώ μιλάω. Ένας εκ των βασικών σχολιαστών κορυφαίου πατριωτικού δελτίου, έμαθα, επειδή έχω καλή πληροφόρηση μέσα από τη μασονική στοά, από τη στοά Σουρμελή και Αχαρνών Γωνία, ότι υπέβαλε πριν από λίγες μέρες τα χαρτιά του για να ενταχθεί ως μέλος, επίσημο μέλος της ελληνικής τεκτονικής στοάς. Δημοσιογράφος και από τυχόν βουλευτής. Αυτό κρατήστε το στην άκρη για να συζητήσουμε τα περαιτέρω. Το κρατάω και επειδή είπατε ότι την Τρίτη θα το ανακοινώσετε, θέλω και εγώ πολύ να ακούσω ποιο. Εγώ θα πω και το όνομα την Τρίτη. Ναι, γιατί είμαι και εγώ. Θα έχει πρόβλημα και κόμμα, θα έχει πρόβλημα και δελτίο. Το λέω
Από τώρα, για μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Ό,τι μαθαίνω θα το βγάζω. Καμία παρεξήγηση. Λοιπόν, εγώ θέλω λίγο να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Συγκεκριμένα για την αστυνομία θέλω να συζητήσουμε και να μου πείτε τι ακριβώς λέτε εσείς για την αστυνομία. Μια αστυνομία η οποία μαθαίνουμε τον τελευταίο καιρό ότι υπάρχουν άνθρωποι που διακινούν ναρκωτικά με υπηρεσιακά αυτοκίνητα, άνθρωποι που νοικιάζουν τους ασυρμάτους, άνθρωποι που κάνουν πλιάτσικο σε κατασχεμένα. Έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες. Άλλοι δύο διακινούσαν 100 κιλά χασίσι και τους πιάσανε. Δηλαδή βλέπουμε ότι αρχίζει και ξεφεύγει το πράγμα με τη διαφθορά της αστυνομίας. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ακούστε κύριε Σερέτη, το θέμα της διαφθοράς στην Ελλάς δεν είναι χτεσινό. Δεν είναι πρόσφατο, δεν είναι τωρινό. Πέραν όλων όσων ακούστηκαν διεξοδικά, αλλά δεν ακούστηκε αλήθεια από τα αστυνομικά κανάλια, το θέμα της διαφθοράς στην αστυνομία δεν είναι τωρινό. Το θέμα της διαφθοράς στην αστυνομία, και θα σας πάω στο πιο πρόσφατο παρελθόν, για να μην πάμε από το 1901-2 κλπ, με τους μπαρακτάριδες κλπ και όλους αυτούς που υπήρχαν στην παλιά Αθήνα. Το 1993 ξέσπασε όταν πρωθυπουργός της Ελλάδος ήταν ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού, ο Γέρο Μητσοτάκης, ένα τεράστιο σκάνδαλο που αφορούσε τον τότε διοικητή ασφαλείας Θεσσαλονίκης και τότε και μετέπειτα διοικητή ασφαλείας Αττικής και πριν και κατά τη διάρκεια επικεφαλής της πρωθυπουργικής φρουράς Μακαρίτη Μιχάλη Νηστικάκη. Θα θυμάστε την υπόθεση με την περιβόητη ιστορία της αρχαιοκαπηλείας, όπου ο Νηστικάκης ως επικεφαλής της πρωθυπουργικής φρουράς, παρακαλώ, του πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού, διακινούσε αρχαία αντικείμενα στο εξωτερικό. Πάμε στο 97 με την υπόθεση του εισαγγελέα Γεράκη, ο οποίος αναλαμβάνει να καθαρίσει το βούρκο στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως του τότε Μακαρίτης και αυτός, τότε Υπουργού Δημοσίας Τάξεως Γιώργο Ρωμαίο. Πάμε και πριν στο 95, 93, 94, 90, 85, με το φοβερό σκάνδαλο της Ζουλής Ζιρανκούρ, όταν πήραν όλα τα λεφτά, εκατομμύρια, μιλάμε για εκατομμύρια δραχμές τότε, για να τα μοιράσουν στους υποτιθέμενους πληροφοριοδότες που θα έφερνε τη 17 Νοέμβρη στο πιάτο. Και φτάνουμε στο σήμερα. Πριν από λίγο χρονικό διάστημα εκδικάστηκε μια τεράστια υπόθεση που αφορούσε κάποιες εμπλοκές συγκεκριμένων τωρινών αξιωματικών, οι οποίοι σκουπίστηκαν στις τελευταίες κρίσεις, με μαγνητοφωνημένες συνομιλίες, φωτογραφίες, βίντεο κλπ, που φαίνονταν ακόμα και συνδικαλιστές της Ελλάδας να ανταρπάζουν από μαφιόζους, οι οποίοι έκαναν τζίρο 1 εκατομμύριο ευρώ το μήνα. Και φτάνουμε στην τωρινή υπόθεση. Θέλω να πω ότι η υπόθεση διαφθοράς στο αστυνομικό σώμα δεν είναι τωρινό φαινόμενο, κυρία Σερέτη. Μου μιλάτε για τσάντες με χασίσια. Συγγνώμη, αλλά επανέρχεται αυτό που λέγαν τότε οι αναρχικοί και τους λέγαμε ότι ήταν κακά παιδιά. Οι μπάτσοι πουλάνε την ηρωίνη. Αποδείχτηκε. Δεν μιλάω καθ' ολοκληρίαν, για να μην παρεξηγούμε. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, εντάξει, ναι. Όχι, υπάρχουν, μπορεί να υπάρχουν και κανόνες. Και οι εξαιρέσεις να είναι διδεθαρμένοι. Φοβάμαι πολύ όμως ότι από αυτά που συζητάω, ακούω και συνομιλώ, το ένα μεγάλο κομμάτι της αστυνομίας και του αστυνομικού σώματος είναι διεφθαρμένο. Και αυτή η υπόθεση ξεσκαρταρίσματος στο διεφθαρμένο από τους αδιάφορους δεν γίνεται ποτέ. Άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Χρυσογοήδη Σαλονίκη. Είμαι συντετριμμένος, είμαι βαθύτατα, έχω προσωπικό πρόβλημα, μόνο δεν έκλαψε για να μην τον διώξω Μητσοτάκης. Τι δουλειά έχει ένας Χρυσογοήδης να κάνετε στην ελληνική αστυνομία, όταν επί των ημερών του έχουν προκύψει τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην Ελλάδα? Άρα λοιπόν, γιατί κρατάει το Χρυσογοήδη, γιατί ξέρει. Και πιθανόν να κρατάει και τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Εγώ θέλω να πω κιόλας ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε συναντήσει πάρα πολλές φορές τροχονόμους να πίνουν καφέ ενώ έχουν παρκαρισμένο απ' έξω το περισσιακό όχημα. Έχουμε δει ματατζίδες να δέρουν παππούδες, να δέρουν παιδάκια, να δέρουν άτομα με ειδικές ανάγκες. Και αναρωτιέμαι και λέω, μήπως η λύση είναι αυτό που προτείνω καθημερινά, να υπάρξει άρση μονιμότητας στο δημόσιο για να σπάσουν έτσι και οι δεξαμενές ψήφων της Νέας Δημοκρατίας και να πάμε επιτέλους σε αυτή την αξιολόγηση υπαλλήλων για να φεύγουν όσοι δεν μπορούν και όσοι δεν θέλουν να δουλέψουν και να μένουν οι λειτουργικοί, κύριε Χίο. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνει αυτό που λέτε. Θα πρέπει οι δημόσιοι υπάλληλοι, κοιτάξτε, ο αστυνομικός καταρχήν είναι δημόσιος λειτουργός και ο δικαστής.
πέραν το ότι είναι δημόσιος υπάλληλος. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει άρση, όπως λέτε. Θα πρέπει να έρθει μια κυβέρνηση, ποια κυβέρνηση ήταν αυτή όμως, η οποία θα κατοχυρώσει τις συμβάσεις αορίστου χρόνου στο δημόσιο. Και όχι τη μονιμότητα. Θα πρέπει να απαγορευτεί η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και όλοι να είναι υποδιαρκή, ερωτηματικό και αμφισβήτηση. Κάνεις καλά τη δουλειά σου, μένεις. Δεν κάνεις, φεύγεις. Ναι, γιατί επαναπαύονται κιόλας που ξέρουν ότι είναι μόνιμοι. Σου λέει δεν μας ακουμπάει κανένας. Η μονιμοποίηση των δημόσιων είναι έγκλημα. Θα πρέπει να καταργηθεί. Ποιος θα το κάνει? Το κόστος είναι τεράστιο. Η πολιτική ζημιά θα είναι απίστευτη. Οι ψήφοι, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Βολεμένοι. Τακτοποιημένοι. Με τα κλητεία, με τα κλητή, με μετατάξεις. Εδώ γίνεται της κακομοίρας. Εδώ γέμισε το ελληνικό κοινοβούλιο με υπαλλήλους της Βουλής. Φτάσαμε στους 3.500 αισίως. 3.500 πάλι. Μέσα στη Βουλή. Τι κάνουν όλοι αυτοί? Η μισή δεν είναι εκεί πέρα. Η μισή είναι αλλού. Άμα βάλουμε και την ΕΡΤ, άμα βάλουμε και τον ΟΣΕ, έχει πολλές δεξαμενές ψήφων, κύριε Κύριο. Ο Σαμαράς. Ο Αντωνάκης ο Σαμαράς. Καταλογίζουν ότι έκλεισε την ΕΡΤ. Έριξε μαύρο στην ΕΡΤ. Κάνε τώρα, Χριστιανέ, με πιο κομψό τρόπο. Πας και κατεβάζεις διακόπτες και ρίχνεις μαύρο στην ΕΡΤ. Σκούπισε τους όλους. Δεν μπορείς να ρίχνεις μαύρο στο κρατικό κανάλι. Μιλάω για τότε που έκλεισε την ΕΡΤ. Ναι, στην ΕΡΤ δεν είναι. Τον κατηγόρησαν. Δεν είναι μόνο νεοδημοκράτες όμως. Αλλά δεν έπρεπε να το κάνει έτσι. Κάνε το αλλιώς, ρε. Χραπ χασάπης, κλείνει την ΕΡΤ. Τότε που καβαλάγανε τα κάγκελα, αν θυμάστε. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, καβαλάγανε τα κάγκελα που λέτε και εσείς στο Βορρά. Η κυρία Κωνσταντοπούλου και οι άλλοι φίλοι της, και τις παρεξήγησαν. Χαμός είχε γίνει. Κυρία Ραχίλ, τότε που καβαλάγανε τα κάγκελα, θυμάστε την εικόνα? Βέβαια. Που καβαλάγανε τα κάγκελα και λέγανε τι ωραία είναι τα κάγκελα και κάνω τραμπάλα στα κάγκελα. Εμείς είχαμε εδώ πέρα στον Focus FM, κύριε Χίο, τον Αλέξανδρο, τον Τεταφυλλίδη. Ο οποίος εδώ φώναζε για την ΕΡΤ όλη μέρα και μετά έγινε βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε τα να πάνε, σας λέω, τα έχω ζήσει από πρώτο πλάνο. Το θέμα της αστυνομίας είναι τεράστιο. Δεν είναι θέμα τωρινό. Η διαφθορά είναι και η σύψη είναι τεράστια. Και αναρωτήθηκα και διερωτώμαι ακόμα και τώρα. Και τώρα πάλι θα το ξαναπώ. Γιατί όλους αυτούς τους πήγανε στη διεύθυνση μεταγωγών. Τι είναι η διεύθυνση μεταγωγών? Χωνευτήρι διεφθαρμένων. Θα τους αποτάξεις, κύριε. Ή θα τους κρατήσεις. Δεν μπορεί να τους στέλνεις στη διεύθυνση αλλοδαπών. Η διεύθυνση αλλοδαπών έχει γίνει μονάδα ανεπιθυμήτων. Φανταστείτε λοιπόν τι λέει ο κόσμος. Τι κουμάσια υπάρχουν εκεί μέσα. Η διεύθυνση μεταγωγών. Εκεί που πας τον τζιχαντιστή. Εκεί που πας το λαθρεπικό. Σε μια εποχή λαθροεισβολής. Και έχεις κάνει τη διεύθυνση μεταγωγών. Έναν απέραντο οίκο ανοχής εγκλήματος. Μιλάτε για διαφθορά. Ποια διαφθορά? Σας πω εγώ τη διαφθορά. Διαφθορά. Αστυνομικοί οι οποίοι χρηματίζονται από επιχειρηματίες για να σκοτώνουν, για να κάνουν συμβόλαια θανάτου. Αστυνομικοί οι οποίοι υπηρετούν ως φύλακες έξω από οίκους ανοχής, όχι αυτούς που ξέρετε, τους νόμιμους, έξω από μασατζίδικα. Αστυνομικοί του πρώην τμήματος ηθών που καταργήθηκε σε μια νύχτα γιατί βούλιαξε από τη διαφθορά, οι οποίοι είχαν δικά τους μασατζίδικα ή στην υπηρεσία του κράτους και φορολογούνταν επίσημα. Και δεν φαίνονταν αυτοί και είχαν προστινούς. Ο πρώην επικεφαλής του τμήματος ηθών της ασφάλειας Αττικής ήταν διεφθαρμένος. Είχε δικά του μασατζίδικα, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Ο πρώην διοικητής, καταργήθηκε το ηθόν, δεν υπάρχει πια. Ηθόν Λεσχών υπήρχε. Αυτοί που ελέγχανε τα μπαρμπούτια και τους οίκους ανοχής και τα παράνομα μασατζίδικα. Και αποκαλύφθηκε ότι ο πρώην διοικητής του τμήματος ηθών ήτανε αφανής ιδιοκτήτης μασατζίδικου, μασατζίδικων, και πλήρωνε προσωπικό για να κλείνει τα ροζ ραντεβού με 090. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα που έχουν ξεκινήσει από τα δεκαετία του 2000. Δεν τα θυμάστε γιατί είστε νέος. Και ευτυχώς καλύτερα. Όσο λιγότερα ξέρεις τόσο πιο ευτυχισμένος είσαι. Αλλά εγώ τα θυμάμαι και μιλούσε μαζί μου και του έλεγα πάμε να πιάσουμε κανένα ναι. Και μου έλεγε ναι θα τον πιάσουμε. Και αυτός είχε μασατζίδικο. Ναι, είναι φοβερό. Και εγώ πως θα διερευνήσω το έγκλημα. Ναι, κύριε Κύριο, επίσης είδαμε τον Φρουρό, ο οποίος ήταν εκεί πέρα στη δολοφονία της 28χρονης, ο οποίος είχε προφυλακιστεί και είχε τεθεί σε διαδεσιμότητα για πλαστά έγγραφα, για πλαστές ταυτότητες και συνέχιζε να είναι αστυνομικός.
στην υπόθεση Αγιαβέφε ήταν αυτό. Ήταν ανακατεμένος, είναι ανακατεμένος στην υπόθεση Αγιαβέφε. Είναι αυτού του Τούρκου καζινάρχη, ο οποίος είχε στα κατεχόμενα καζίνο, είχε κατηγορηθεί για εμπλοκή σε ανθρωποκτονία ή απόπειρα ανθρωποκτονίας και με συστατικές επιστολές του κύριου Γεωργιάδη και του κύριου Βορύδη πολιτογραφήθηκε ως Έλληνας. Γι' αυτόν μιλάμε. Αυτός ήταν ο ηθήνων νους. Φαίνεται ότι ο αστυνομικός που υπηρετούσε. Γιατί δεν λένε τα ονόματα. Δεν λένε τα ονόματα γιατί δημιουργούνται συγχρονισμοί και ταυτοποιούνται πρόσωπα. Και δημιουργούνται και συνειρμοί. Αν ακουστεί το όνομα Αγιαβέφε, σου λέει ΟΠ, Βορύδης Γεωργιάδης. Μα επί των ημερών τους έγιναν οι συστατικές επιστολές. Ο Αγιαβέφε, λοιπόν, ο Τούρκος, μεγαλοκτηματίας, μεγαλοκαζινάρχης, είχε υπό την επίβλεψή του και την προστασία του και τη δούλεψή του αστυνομικούς, φερόμενους αστυνομικούς, σαν αυτόν που υπηρετούσε στο κουβούκλιο του αστυνομικού του Μοσαγείων Αναργύρων. Αυτός είχε περάσει από συνεχή σε ΔΕ κλπ. Κλπ. Με το ερώτημα της απόταξης. Και ήταν υπό απόταξη. Αυτός λοιπόν ήταν εκεί. Ξέρετε πολλούς να θέλουν να παίξουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα. Τι να κάνει, να βγάλει το όπλο, να πυροβολήσει, να σκοτώσει, να μπλέξει χειρότερα. Όταν όμως είσαι έντιμος, τι κάνεις. Βλέπεις κάποιον σαν τον Πάνθυρα να ορμάει πάνω σε μια γυναίκα, δεν πας να την περασπιστείς. Του ρίχνεις μία και τέλος. Του ρίχνεις μία και τέλος. Αλλά θα πρέπει να δικαιολογήσουμε λίγο και την αστυνομία. Το υγιές κομμάτι της αστυνομίας. Συγγνώμη, ναι, ένα λεπτό. Απλά θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει όλη αυτή την κατάσταση αν κάνανε τη δουλειά τους και αν όντως πέραν τα στοιχεία αυτού του ανθρώπου. Αν κάνανε περιπολία έξω από το τμήμα, κύριε Σερετή. Για να τον βρίσκανε ακόμα τα στοιχεία. Περιπολία έξω από το τμήμα. Το στοιχειώδες. Περιπολία. Δεν γίνεται περίπολος. Λυπάμαι για τους αστυνομικούς που θα το πω. Γιατί ξέρω πολλά νέα παιδιά. Δεν κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Είστε ανεκπαίδευτοι. Δεν περνάνε από εκπαίδευση. Στοιχειώδη εκπαίδευση. Πείτε μου ποιος αστυνομικός πηγαίνει στο σκοπευτήριο και ρίχνει μια φορά το χρόνο. Κανένας. Πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι, για να μην το θεωρώ. Δεν υπάρχουν άνθρωποι, δεν ξέρουν σημάδι. Δηλαδή, βαράνε στο γάμο του Καραγκιόζη. Οι άλλοι την άλλη φορά πήγαν να πιάσουν τους εμπόρους ναρκωτικών στην πλατεία Βάθη, κυκλώσανε το αυτοκίνητο του εμπόρου ναρκωτικών, ο οποίος κουβαλούσε 100 κιλά γαζής. Και τα παιδιά της Δίας, φιλότιμα. Και αντί να βγάλουν το πιστόλι να ρίξουν στα λάστιχα να κινητοποιήσουν το αυτοκίνητο, είχαν πάρει τα γκλόμπς και χτυπούσανε πάνω στα καπό και στον μπαρμπρίζ για να σταματήσουν τον έμπορο ναρκωτικών. Αν έβγαζε ένα καλάζινγκ, θα τους είχε καθαρίσει όλους. Δεν υπάρχει εκπαίδευση και πάνω απ' όλα τους δένουν και τα χέρια. Είναι πολύ αυστηρός ο νόμος για τη χρήση του υπηρεσιακού όπλου. Αν σκοτώσεις κάποιον, θα πας φυλακή. Έγινε και στην περίπτωση, κακώς έγινε. Στην περίπτωση επάνω στη στερεά Ελλάδα. Ναι. Που κυνηγάγανε τον Αθήγκανο, τον Ρωμά και του φυτέψαν μια σφαίρα στο κεφάλι και τον σκότωσαν. Ο αστυνομικός πάει κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία. Είναι διαφορετική όμως, κύριε Κιού, είναι και κάθε περίπτωση διαφορετική. Δηλαδή στην προκειμένη φάση βλέπεις έναν άνθρωπο με ένα μαχαίρι να ορμάει σε μια κοπέλα να τη σκοτώσει. Εδώ πέρα ο Ρωμά έκλεψε βενζίνη 20 ευρώ. Είναι δηλαδή και κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να έχει κρίση ο αστυνομικός για το πότε πρέπει να σηκώσει το πιστόλι. Δεν έχει κρίση μόνο ο αστυνομικός. Η αστυνομία δεν είναι μονάδα. Η αστυνομία είναι ομάδα. Είναι μια ομάδα από το διοικητή. Υπάρχει συγκεκριμένη ιεραρχία. Εγώ δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο. Αλλά έχω κάνει αστυνομικό ρεπορτάζ και ξέρω. Είναι η ιεραρχία ο διοικητής. Γιατί λέγεται διοικητής, αν θυπάστη νόμος, αξιωματικός υπηρεσίας. Πάει η κοπέλα εκεί. Λέει τον πόνο της και τον ρωτάει ο άλλος. Ο βλάκας από την άμεση δράση, γιατί πρόκειται περί βλάκα. Γινόταν το έγκλημα και έλεγε με ακούτε. Αν ακούστε το ηχητικό. Το άκουσα τώρα. Τρομακτικό. Σκότωναν την κοπέλα και έλεγε με ακούτε. Ο πανίβλακας δεν είχε πάρει χαμπάρι τίποτα. Ο πανίβλακας. Γιατί πρόκειται για πανίβλακα. Η αστυνομία είναι ιεραρχία. Είναι μια σκληρή, στρατιωτική, ιεραρχημένη ιστορία. Κοιτάξτε, κύριε Σερέτη, αν δεν υπάρξει στην Ελλάδα ένα στρατοκρατικό σώμα των Ελλήνων αστυνομικών, όπως υπάρχει στην Ιταλία, όπως υπάρχει στην Τουρκία, που τη θεωρούν απολύτης στη χώρα. Στην Ιταλία, γιατί ο κόσμος δεν τα γνωρίζει αυτά. Στην Ιταλία υπάρχει το σώμα των Ιταλών καραμπινιέρος.
Τι είναι αυτή? Είναι μια στρατοχωροφυλακή, σκληρά δομημένη οργάνωση που χτυπάει τη μαφία, που χτυπάει το οργανωμένο έγκλημα. Αλλά έχει στρατιωτικό προσανατολισμό. Είναι όπως η παλιά χωροφυλακή στη χώρα που υπήρχε και καταργήθηκε. Κακώς καταργήθηκε. Γιατί κατήργησαν την ελληνική χωροφυλακή? Γιατί είναι ηλίθι. Και φτάσαμε στην αστυνομία πόλεων. Κακώς καταργήθηκε. Τα φυσεκλίκια που είχαν και έχουν οι καραμπινιέρος είναι σε στρατιωτικές μονάδες. Στην Τουρκία είναι βλάκες που έχουν στρατοχωροφυλακή. Θα πρέπει να αναδιαρθρωθεί όλο το αστυνομικό σώμα. Αλλά ποιος θα το κάνει? Ο κ. Σοχοίδης. Δεν μπορεί να κατάλληλος. Είναι απαίδευτος, ακαλλιέργητος και πάνω απ' όλα είναι αγράμματος. Μα τον είχαν διώξει γιατί ήταν ανίκανος. Δεν μπορεί ο κ. Σοχοίδης να το κάνει. Χρειάζονται νέα φωτεινά μυαλά να μπουν στην ηγεσία του σώματος. Όταν κάνεις αρχηγό της αστυνομίας άνθρωπο ο οποίος είναι γραφειοκράτης, επειδή σου κάνει τα χατήρια. Όταν κάνεις αρχηγό της αστυνομίας, παντού έτσι γίνεται. Παντού έτσι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Αλλά ακούστε, στην γαλλική αστυνομία υπάρχει μια ειδική τρομοκρατική ομάδα κρούσης, η οποία σου αλλάζει τα πετρέλαια, έτσι. Στη Μεγάλη Βρετανία επίσης, προσέξτε, αυτοί είναι στόχοι. Είναι καθημερινοί στόχοι τρομοκρατικών οργανώσεων. Δηλαδή, αν η Ελλάδα γινόταν στόχος τρομοκρατικών οργανώσεων, κάθε μέρα θα μετρούσαμε πτώματα στους δρόμους. Είναι σκληρά δομημένες οργανώσεις οι αστυνομικές, ιεραρχικά δομημένες ομάδες. Εδώ και τώρα. Σίγουρα θα έπρεπε να επικρατεί όμως ο νόμος και η τάξη και η οργάνωση. Θα σας πω όμως και κάτι ακόμα, διότι μιας και μιλήσαμε για ηγεσία και για πρόσωπα που διαλέγει η ηγεσία, θέλω να σας αναφέρω κάποια ονόματα που θεωρώ τώρα ότι εμπλέκονται μεταξύ τους και έχουμε έτσι μια οικογενειακή υπόθεση για μια τεράστια μπίζνα που έχω ανακαλύψει. Θα μιλήσω συγκεκριμένα για τα πιέρια όρη που καίγονται. Και υπάρχει εκεί πέρα λέει και μια άδεια για να στήσουν ανεμογεννήτριες. Και έκατσα, έψαξα λίγο κύριε Χίο. Και βλέπω λοιπόν το πρώτο όνομα, Μιχάλης Γουρζής. Ο πεθερός του Υπουργού Εξωτερικών Γεραπετρίτη, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος στη ΓΕΚ Τέρνα. Πάμε. Η κόρη του, η Αλεξάνδρα Γουρζή, η γυναίκα του Γεραπετρίτη, η οποία είναι δικηγόρος με εξειδίκευση, λέει, σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι προϊστάμενη στο τμήμα δικαστικής εκπροσώπησης και νομικής υποστήριξης της ΡΑΕ. Είναι δηλαδή αυτή που εγκρίνει εκπροσωπώντας τη ΡΑΕ τις παραπάνω εγκαταστάσεις των ανεμογεννητριών της εταιρείας ΓΕΚ Τέρνα του πατέρα της. Τρίτο όνομα, ο Γιώργος Περιστέρης, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΓΕΚ Τέρνα και είναι κουμπάρος της Αλεξάνδρας Γουρζής και του Υπουργού Εξωτερικών του Γεώργιου Γεραπετρίτη. Τέταρτον, η Εκατερίνη Σαχελαροπούλου, η οποία είναι η γυναίκα που νομιμοποίησε σε αναδασιωτές περιοχές να μπορούν να στηθούν αιωλικά πάρκα. Πέμπτον, η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, η αδερφή του Πρωθυπουργού, η οποία είναι ιδρύτρια ενός αιωλικού λόμπι του Φόρουμ Συγκλήσεις, που έχει σαν έργο να αμφθεί εναντίονση των τοπικών κοινωνιών στο ανεξέλεγκτο στήσιμο αυτών των χιλιάδων ανεμογεννητριών ανά την επικράτεια. Έκτο πρόσωπο, Σοφία Μητσοτάκη, η κόρη του Πρωθυπουργού, η εκπρόσωπος του Fund CVC Capital Partners, που έχει αγοράσει το 10% της ΔΕΗ. Μιλάμε λοιπόν για έτσι μια συμπλοκή περίεργη, για μια οικογενειακή υπόθεση με τις ανεμογεννήτριες. Όχι, δεν είναι. Σωστά τα λέτε. Η ταξινόμηση των γεγονότων που κάνατε, ειδησογραφικά και σχολιαστικά και δημοσιογραφικά, είναι σωστή. Αυτά όλα που είπατε τα έχει βγάλει η εφημερίδα μας τελευταία 3 χρόνια. Δεν έχει ανοίξει μύτη, ειδικά με το οικογενειοκρατικό, το δεσποτικό, το νεοποτίστικο περιβάλλον της φαμίλιας. Εδώ λέμε ότι η γυναίκα του Πρωθυπουργού δεν ανακατεύεται στην πολιτική γιατί τη χτυπάτε. Μα σοβαρά μιλάμε τώρα? Η γυναίκα του, που είναι φίλη με την εδεσιμότατη σύζυγο του κυρίου Γεραπετρίτη που είναι στη ΡΑΕ, είναι φιλενάδες. Επίσης η γυναίκα του Πρωθυπουργού, πολύ φίλη με τον κύριο Περιστέρη, πολύ φίλη με τον κύριο Μυτιλινέο που φτιάχνει ανεμογεννήτριες. Ο κύριος Γουρζής, νούμερο 2. Νούμερο 1 αυτή τη στιγμή στη ΓΕΚ Τέρνα, ο κύριος Περιστέρης. Αν θέλετε να μάθετε για τον κύριο Περιστέρη, μα τα έχουμε πει δεκάδες φορές. Ποιος είναι ο κύριος Περιστέρης? Θα πάρετε τον κύριο Πρόδρομο Εμφιετζόγλου και θα του κάνετε μια εις βάθος συνέντευξη. Αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Εμφιετζόγλου, ο οποίος απέτυχε βέβαια σε εκλογές, θα ξακατεβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, δεν κάνω εγώ διαφήμιση σε κανένα κόμμα. Ο κύριος Εμφιετζόγλου έχει πει στις εκπομπές μας και στην εφημερίδα μας, δεν διαψεύστηκε ποτέ, ότι ο αγαπητός τοπάρχης, ο αγαπητός ολιγάρχης, ο αγαπητός
ας το πούμε, οι Ινδιάνοι Σιού, τους θυμάστε που διαβάζαμε, είχαν τους φυλάρχες, φύλαρχοι. Ο κύριος Περιστέρης είναι φύλαρχος των δομικών κατασκευών στη χώρα. Ξέρετε με φύλαρχος. Αδιαφυλανίκητος ηγέτης, ηγεμόνας. Ναι, αλλά... Εμένα μου είχε πει ο κύριος Εφετζόλου στις εκπομπές, βγάλτε το, θα τα πει και ο ίδιος. Θα το βγάλω, δεν έχω πρόβλημα. Ακούστε ότι ξεκίνησε από το μηδέν. Μια τσάντα είχε. Θυμάστε κάτι παλιούς εφοριακούς που είχαν κάτι δερμάτινες μικρές τσαντούλες, δεν ήταν δερμα, δερματίνη ήταν φτηνή. Και τις βάζανε και στον νόμο και πηγαίνανε. Αυτό έκανε ο κύριος Περιστέρης. Μια τσάντα. Ναι, αλλά του δώσανε άδεια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι του δώσανε άδεια. Μα χρηματίζει πολιτικούς, κύριε! Σε ρε, τι αυτό να πω. Καμένες εκτάσεις, κύριε Κίο. Μα χρηματίζει πολιτικούς! Σε καμένες εκτάσεις. Άντε πάλι. Αναδασωτέ. Μα δεν αντιλαμβάνεσαι, σας λέω. Αν έρθει κάποιος, τι καμένες εκτάσεις. Ποιος υπολογίζει καμένες εκτάσεις. Ο Περιστέρης. Περιστέρης είναι αδίστακτος. Ο Περιστέρης ενδιαφέρεται μόνο για το ότι μπαίνει το χρήμα στην μπάνκα. Εδώ έχει γαμπρό. Ο Γουρζής που είναι ο κολλητός, το δεξιχέρι του Περιστέρη. Ο γαμπρός τον έγινε Πετρίτης. Τι μου λέτε σε καμένες εκτάσεις. Σε καμένες. Όχι σε καμένες. Σε σεισμοσκαμένες εκτάσεις. Σε ανατιναγμένες εκτάσεις. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα αυτοί. Εδώ η ίδια η πρόεδρος Δημοκρατίας, εσείς στον Πατενωρίτα, κυρία Σακελαροπούλου, επί των ημερών της, όλες οι άδειες στον Περιστέρη δόθηκαν από αυτή. Νομιμοποιήθηκαν όλα. Τι νομιμοποιήθηκαν, εννοείται ότι νομιμοποιήθηκαν. Μετά τι έγινε με την κυρία Σακελαροπούλου. Την υψηλωτάτη, την αυτοεξοχώ τη. Τι έγινε με την κυρία, άμα έχουμε σεβασμό και στους θεσμούς, να μην έχουμε και προβλήματα. Η κυρία Σακελαροπούλου ξαφνικά το πουθενά βρέθηκε με ένα ακίνητο τεράστιας αξίας στην περιοχή του Μεταξουργείου. Προσέξτε που είναι το Μεταξουργείο τώρα υπό μεγάλη άνοδο, έτσι. Εκεί έχουν ανέβει πολύ φιλέτο η περιοχή, φιλέτο. Και βρέθηκε με ένα τεράστιο. Δεν είπα ότι το έκλεψε η γυναίκα. Όχι, αλλά φήμες λένε ότι το πήρε και από τη ΓΕΚ Τέρνα, έτσι. Μα τι φήμες, αφού δεν λένε φήμες. Η ΓΕΚ Τέρνα το κατασκεύασε. Ήταν κατασκευή της ΓΕΚ Τέρνα. Κατασκευή ήταν. Δηλαδή το χάρισε, κατασκευή. Το φτιάξε δηλαδή ο κατασκευαστής. Και μετά πήγε η κυρία Σακελαροπούλου, γιατί είναι νομοταγής και νομιμόφρον πολίτης και πάνω απ' όλα εντιμότατη και πρόεδρος Δημοκρατίας, και είπε πόσα θέλεις, πάρτα. Πήρε ένα δάνειο και το πήρε, το αγόρασε. Και το αγόρασε σε προνομιακή τιμή. Τώρα, θα μου πείτε γιατί συνέβη αυτό κλπ. Γιατί είναι νομιμότατη, γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Καταλάβατε. Ναι, ναι. Είναι σαν το δάνειο που πήρε η κυρία Γραμπόφσκη να αγοράσει το σπίτι του Βολτέρ. Ναι, η κυρία Γραμπόφσκη επίσης να πούμε ότι έχει μια φαρμακοβιομηχανία στη Βαρσοβία, έτσι, από την οικογένειά της. Και επίσης η μητέρα της είναι η ανιψιά του πρώην βουλευτή του Υπουργού του Πασόκ, του Θεόδωρου Στάθη. Από την πλευρά της μητέρας της. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Εδώ κάνανε το τραπέζι. Λεπτομέρειες η φαρμακοβιομηχανία δεν νομίζω να είναι. Μα όχι, λεπτομέρειες. Μα εδώ κάνανε. Ποια η φαρμακοβιομηχανία στην Πολωνία. Ναι. Όχι, αυτή μιλάτε. Αυτή είναι μαγαζάκι, βγάζει λουκούμια. Εδώ κάνανε στο Μαξίμου. Τραπεζώσανε όλους τους μεγάλους διεθνείς. Όλες τις μεγάλες διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες δεν τις τραπεζώσανε στο Μαξίμου πριν από δύο μέρες. Σήγηση της κυρίας Γραμπόφσκη ήταν. Κούλι, θα τραπεζώσεις όλους τους φαρμακέμπορους. Γιατί το χρήμα τρέχει άφθονο, ρέι. Εσείς θα ήσασταν ανόητος. Αν ήσασταν πρωθυπουργός και σας λέγανε να στρώσουμε το σοφρά στο Μέγαρο Μαξίμου, να τους ταΐσουμε, να τους ποτίσουμε. Μα ο κύριος Μπουρλά είναι ο αγαπημένος του κύριου πρωθυπουργού. Ξέρετε πως τον αποκάλεσε. Είσαι συγκλονιστικός, Κυριάκο, του είπε. Είσαι συγκλονιστικός. Και ο άλλος είπε στον άλλον και είσαι φοβερός και τρομερός. Ο μεγαλύτερος επιχειρηματίας. Άσχετα αν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή η κυρία. Η κυρία της Κομισιόν, έτσι. Που την υποδέχτηκε στη Σαχανιά ο κ. Μητσοτάκης και τσέκανε το τραπέζι. Είναι ύποπτη για ότι τα έχει αρπάξει από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Κατά τα άλλα, κολλητή. Είναι ένα σόι όλοι τους. Το σόι του χρήματος. Ένα σόι με πολλούς φίλους και επειδή αυτές τις μέρες έψαχνα έναν άνθρωπο να μου πει τι ακριβώς έχει συμβεί με τον Πέτρο Μαντούβαλο, τον Πέτρο Μαντούβαλο τον οποίο τον βλέπουμε στην τηλεόραση πλέον να υποστηρίζει... Μπορεί να τον δείτε κύριε Υπουργό. Το Κυριάκο Μητσοτάκη, ναι. Αυτός δεν ήταν εμπλεγμένος κύριε Κύο με τα παραδείγματα. Αθωώθηκε. Αθωώθηκε, ναι, αλλά... Και αθώθηκε μαζί του και ο Αρχιμανδρίτης, ο Ιάκωβος Γιωσάκης. Όλοι. Του Ευσταθίου, όλοι. Μέσα μια μέρα, όλοι. Ναι, αλλά προσέξτε κάτι το οποίο το έχετε προσέξει. Θα σας το θέσω υπόψη για να το δείτε.
ο Μαντούβαλος ήταν εμπλεγμένος στο παραδικαστικό άσχημα. Του είχαν αφαιρέσει τη δικηγορική ιδιότητα. Δεν τον αφήνει να δικηγορεί. Ο Μαντούβαλος ξέρει πολλά για το σύστημα. Τον αθώωσαν. Δεν τυχαίο ότι βγήκε τις τελευταίες μέρες στα κανάλια να υποστηρίξει το Μητσοτάκη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι φέραν στην Ελλάδα τη μήτρα της διαφθοράς όσον αφορά το παραδικαστικό κύκλωμα της δεκαετίας του 2000. Την πρώην εισαγγελέα δικαστικό, την κυρία Αντωνία Ηλία, η οποία εκδόθηκε στην Ελλάδα μετά από 19 χρόνια. Το 5 διέφυγε εκτός Ελλάδος στη Μεγάλη Βρετανία. Από το 5 μέχρι το 24 έχουν περάσει 19 χρόνια. Είναι τυχαίο ότι την εκδώσαν τώρα? Δεύτερο το κρατούμενο. Γιατί? Διότι ξέρει τους πάντες και τα πάντα. Η κυρία Αλία, αν δεν θυμάστε, ήταν ανώτατη δικαστικός, η οποία έπαιρνε λεφτά από έναν περίεργο μεγάλο όνομα της λαθρεμπορίας καυσίμων στη χώρα. Και τον φιλοξενούσε, και τη φιλοξενούσε μάλλον στο κότερό του, για να τις βγάζει απαλλακτικές αποφάσεις. Τη φέραν τώρα. Τυχαίο? Όχι. Δύο πρώην πρόσωπα, ένα νυν και ένα πρώην, του παραδικαστικού κυκλώματος ήρθαν πάλι στη δημοσιότητα. Γιατί? Θα τους επιστρατεύσει η Νέα Δημοκρατία για να δημιουργήσει σκάνδαλα, μήπως μπορέσει και να ρεφάρει στις ευρωεκλογές. Ξέρουν τα πάντα. Και κάτι ακόμα. Η κυρία Ηλία ξέρει πολλά, από ό,τι μου έχουν πει, για τον πατέρα του Κασελάκη. Γι' αυτό τη φέρανε στη χώρα. Γι' αυτό. Για να την πιέσουν. Την πάνε στον Ελαιώνα Θηβών. Ήταν ένα φοβερό παραδικαστικό. Δεν ήταν παραδικαστικό. Ήταν παραδικηγορικό και παρανομικό κύκλωμα. Δεν είναι παραδικαστικό. Παρανομικό παραδικηγορικό κύκλωμα. Όταν υπάρχει ένα ποσό το οποίο πάνε να το δώσουν μεσάζοντας έναν δικαστή, μπορούμε να το ονομάσουμε και παραδικαστικό. Ήταν ένα τεράστιο κύκλωμα χρηματισμού δικαστών. Την Ηλία την ψάχνανε, υποτίθεται, 19 χρόνια. Ήταν στη Μεγάλη Βρετανία. Τη φέρνουν τώρα. Γιατί τη φέρνουν? Να την κλείσουν φυλακή στον Ελαιώνα Θηβών. Για να δώσει κόσμο. Και για να δώσει και μερικούς που δημιουργούν ζητήματα στο πολιτικό σύστημα και προσπαθούν να απομειώσουν, να ρίξουν την κυβέρνηση, λένε. Ναι, η κατηγορία συγκεκριμένα για τον κύριο Μαντούβαλο ήταν για δωροδοκία και για άμεση συνέργεια σε νομιμοποίηση εσόδων. Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ήταν. Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Και καλό τον κύριο Μαντούβαλο, τον ξανακαλέσει. Θέλω να μου στείλει στο γραφείο όλες τις αθωτικές αποφάσεις για να μπορώ και εγώ να τον αποκαλώ, όπως ορίζει η ένομη τάξη, αθώο. Αλλά δεν ξέρω αν έχει ξεμπλέξει πλήρως από την υπόθεση του παραδικαστικού. Όπως και να έχει, καλό θα είναι ο κ. Μαντούβαλος να δημοσιεύσει αθωτικές αποφάσεις, να δούμε πώς αθώθηκε. Και κατά δεύτερον, γιατί φέρανε τώρα την Ηλία στην Ελλάδα, την Αντωνία Ηλία, για να εκβιάσουν συγκεκριμένο κομμάτι του πολιτικού συστήματος και να βγάλουν άπλυτα στη φόρα. Θα τα δείτε σε λίγο χρονικό διάστημα. Βέβαια, ίσως αυτή η αθωτική... Θα δώσει κόσμο η Ηλία. Ίσως αυτή η αθωτική απόφαση για τον Μαντούβαλο να είναι και ένας μοχλός πίεσης της κυβέρνησης προς τον Μαντούβαλο. Δεν ήταν. Ήταν μια χάρη ουσιαστικά προς τον Μαντούβαλο. Ναι. Μια χάρη. Κοίτα, να είσαι καλό παιδί. Μην ξαναμπλέξεις Πέτρο. Μην ξαναμπλέξεις Πετράν. Έτσι. Για να έχουμε το καλό, τους καλούς λογαριασμούς. Και δώσε μας κάτι. Την Ηλία τη φέρνει να την πιέσουν για να δώσει κόσμο. Θα δώσει κόσμο. Οπότε θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Θα περιμένουμε σοβαρότατες πολιτικές εξελίξεις. Χθες διάβαζα την εφημερίδα Μακελιό και είδα που γράψατε για τις φρεγάτες Μπελχάρα ότι υπήρχαν μίζες, για τα αεροπλάνα Ραφάλ ότι υπήρχαν μίζες, για τα F-35 μίζες, για τα αμυντικά συστήματα μίζες, για τις αναθέσεις εργών μίζες, για τις χρυσές βίζες μίζες. Τι γίνεται με αυτές τις μίζες, κύριε Χίο? Τις μίζες γίνεται. Εγώ δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου. Και δεν τα βγάζουν και οι συνάδελφοι οι οποίοι στείλουν την εφημερίδα. Εμείς διαβάσαμε έκπληκτη ένα πραγματικά υποσυζήτηση δημοσίευμα που βγάζει το μεγαλύτερο ομογενειακό διαδικτυακό μέσο που διαβάζεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, το kalami.gr. Αυτοί λοιπόν γράφουν εκεί πέρα, το γράφουν. Προφανώς έχουν μιλήσει με την ομογένεια. Θεωρούν ότι ο Biden που δεν κάλεσε το Μητσοτάκη για τη γιορτή, όχι της ανεξαρτησίας αγράμματη, αλλά για τη γιορτή της έναρξης της Επαναστάσεως του 1821, στο Λευκό Οίκο, με προσκλήσεις από 5 έως 8.000 ευρώ, για να μπεις μέσα πρέπει να πληρώσεις από 5 μέχρι 8 χιλιάρικα. Κάτι, είναι κάτι που παντζίδες εκεί, μπρούκλιδες, που είναι στην Αστόρια,
και πουλάνε, αγοράζουν προσκλήσεις από το Λευκό Οίκο και τις πουλάνε για 5 έως 8.000 ευρώ σε άλλους μπρούκλιδες ή δευτεράτζες, οι οποίοι θέλουν να μπουν στο Λευκό Οίκο να γιορτάσουν την έναρξη επαναστάσεως. Είναι κάτι τύποι οι οποίοι φοράγανε στραβά παπούτσια από την πείνα. Στραβά παπούτσια από την πείνα φοράγανε. Και τώρα τους βλέπεις με σμόκινγκ κλπ. Αυτοί λοιπόν που πουλήσανε κάτι προσκλήσεις εκεί πέρα, τους βάλανε μέσα, βάλανε και τον άλλο τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής και κάνανε εκεί πέρα μια κατάσταση περίεργη. Ο Μητσοτάκης δεν προσκλήθηκε, δεν είχε πρόσκληση να πάει στο Λευκό Οίκο και αυτό συντείνει στο γεγονός ότι κάτι συμβαίνει με τους Αμερικανούς. Εκεί αναφέρουν αυτοί ότι η οικογένεια, αυτοί το αναφέρουν, όχι εμείς, έχει πάρει μίζες από τις φρεγάτες Μπιλχαρά. Αναφέρουν ότι έχει πάρει μίζες από τα Ραφάλ, από τους Γάλλους. Αναφέρουν ότι έχει πέσει μίζα και για τα F-35, μίζα για τις αναθέσεις έργων, μίζες για τις χρυσές βίζες, βλέπε αγιαβέφε, και η οικογένεια ξέρει να χρησιμοποιεί καλά την κουτάλα με την ελεγχόμενη δικαιοσύνη και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπηρετικό προσωπικό. Αυτά τα λέει το ομογενειακό μέσο. Θα πεις τα υιοθετούμε? Όχι, δεν τα υιοθετούμε. Είναι δημοσιευμένα όμως και αναρτημένα αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο. Μπείτε και δείτε τα. Ναι. Εάν είναι σκοφαντίες, να πληρώσουν οι σκοφαντίες. Όλη αυτή η ιστορία όμως υπάρχει μια έντονη δυσοσμία στο πολιτικό τοπίο. Θεωρείται λοιπόν ότι η Αμερική το Μητσοτάκη τον έχει τελειωμένο. Θεωρείται. Εγώ έχω επιφυλάξεις. Γιατί είναι καλό παιδί. Είναι καλό παιδί. Απλά τρώει πολύ. Απλά πρέπει μάλλον να βάζει πολύ βαθιά την κουτάλα στο καζάνι. Και κάποιοι τα έχουν πάρει στην κράνα μαζί του και θέλουν να τον εκαθαρίσουν, να τον φάνε δηλαδή, να τον τελειώσουν ως πρωθυπουργό. Θεωρώ θα αλλάξει πολιτική κατάσταση. Επίσης τελειώνουν με την αυτή η κυβέρνηση, τελειώνει και ό,τι κρατικό υπάρχει. Γιατί βλέπουμε τώρα να έρχονται αυξήσεις που δεν έχουν ουσία. Φέρω σαν παράδειγμα την Εγνατία Οδό που έκανε νέα σύμβαση ΓΕΚ Τέρνα για 35 χρόνια, που εγώ δεν βρίσκω καμία λογική σε αυτό. Για ποιο λόγο να δίνουμε σε έναν ιδιώτη έναν δρόμο τον οποίο φτιάξαμε εμείς με τους φόρους μας. Βλέπουμε όμως ότι έρχονται και αυξήσεις. Δηλαδή, για ποιο λόγο έρχονται αυτές οι αυξήσεις στα διόδια και γιατί ο ελληνικός λαός παράλληλα να πληρώνει και τέλη κυκλοφορίας και να πληρώνει και στο δρόμο. Είναι απίστευτο αυτό που κάνουν και δεν το κάνουν μόνο με τους δρόμους, το κάνουν και με την υγεία, το κάνουν και με την παιδεία, το κάνουν με οτιδήποτε υπάρχει, ακόμα και με τη ΔΕΗ. Ο καταναλωτής οφείλει να πληρώνει. Και οφείλει να πληρώνει ακόμα και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί με αυτόν τον τρόπο, προσέξτε τι κάνουν, εξοικονομούν πόρους από τα απογευματινά χειρουργεία, για παράδειγμα, 2 χιλιάρικα για να σου κόψω τη σπλήνα ή το σηκώτη ή το έντερο, να δώσεις 2 χιλιάρικα για να τα πάρουν αυτοί, να τα βάλουν σε ένα δημόσιο ταμείο και να πληρώσουν με αυτά τα χρήματα τους γιατρούς που τους έχουν απλήρωτους. Τι κάνουν δηλαδή? Δεν βάζουν φράγκο από την τσέπη τους και τα παίρνουν από την τσέπη του Έλληνα πολίτη. Το ίδιο κάνουν και στους εθνικούς δρόμους με τα διόδια. Το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, που δεν ήταν δυστύχημα, ήταν μια μαζική σφαγή, μια μαζική ανθρωποκτονία, πολλοί ισχυρίστηκαν ότι έγινε σκεμμένα για να αυξηθεί η πελατεία στους εθνικούς δρόμους και να οικονομήσει και μια ακόμα φορά το κράτος. Δηλαδή, αυτοί οι ψεκασμένοι, που δεν είναι τόσο ψεκασμένοι και συνωμοσιολόγοι που τα υποστηρίζουν, υποστηρίζουν ότι η ιστορία με τα Τέμπη ήταν μια φρικτή δολιοφθορά για να γεμίσουν αυτοκίνητα οι εθνικοί δρόμοι. Δεν είναι συνωμοσιολογική αυτή η θεωρία. Είχε κοπεί πάρα πολύ η κυκλοφορία με τον ερχομό στην Ελλάδα της Hellenic Train με αυτά τα ματζαφλάρια που μας φέρανε, τα οποία ήταν στη χειρότερη κατάσταση. Αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος τα τρένα τα γέμιζε. Τώρα τα τρένα άδειασαν και πύκνωσε η κυκλοφορία στους εθνικούς δρόμους. Γιατί? Για να οικονομήσουν οι ταβαντζίδες. Εξού και οι αυξήσεις που γίνονται για να οικονομήσουν περισσότερα και να τα μοιραστούν. Η μοιρασιά είναι το θέμα. Ανέφερα το ρεύμα, είχαμε μια κοινική ομολογία από το Γενικό Γραμματέα Ενέργειας, τον Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη, ο οποίος είπε ότι βάζουν 4% καπέλο σε κάθε πελάτη, προληπτικά λέει για τις ρευματοκλοπές. Δηλαδή μας αρπάζουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, έτσι, προληπτικά. Όχι, δεν το κάνουν προληπτικά. Το κάνουν για να καλύψουν τη χασούρα από αυτούς που κλέβουν ρεύμα. Αυτό ακριβώς. Ναι, έτσι είπε αυτός ότι το όχι, τα παίρνουν από την τσέπη μας για να καλύψουν τους κλέφτες. Μα αυτό δεν γινόταν πάντα στο ελληνικό κράτος? Εδώ Καποδίστρια τους έβαλε φρουρούς έξω από το μαντρί με τις πατάτες και πήγαν να κλέψουν. Σου λέει για να έχει μέσα πατάτες, σημαίνει ότι έχει αξία η πατάτα.
Άρα δεν μπορούμε να κλέψουμε γιατί έβαλα απ' έξω άλλους φρουρούς. Πόσα θα ανεχτεί ο ελληνικός λαός, τον έχουν αρμέξει, δεν τον έχουν αφήσει τίποτα. Θα μας τα πάρουν όλα, γυρεκείο, και τα σπίτια και τις περιουσίες. Τα σπίτια θα τα πάρουν. Ένα λεπτό, τα σπίτια θα τα πάρουν από αυτούς που έχουν. Εγώ δεν έχω σπίτι να μου πάρουν. Τι αν πάρει την ψυχή. Ο ελληνικός λαός. Πρόβλημα έχετε εσείς που έχετε ακίνητα. Μιλάω για τον ελληνικό κόσμο, για τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Εγώ ένα σπιτάκι έχω. Εγώ δεν έχω ούτε ένα σπιτάκι. Εγώ ένα διαμέρισμα το έχω. Ένα το χαίρεστε, αλλά προσέξτε να μην σας το πάρει με τσουτάκι. Στο ενίκιο ακόμα, αλλά έτσι άμα συνεχίσουμε και εγώ στο ενίκιο θα πάω. Ευχαριστώ κύριε Σερέτη. Καλό μεσημέρι με υγεία και ευλογία κύριε Χίο. Να προσέχετε την υγεία σας. Και εσείς, και εσείς. Καλό μεσημέρι. Μπορεί, σαν φουκαράς. Σταμάτα επιτέλους. Μην του λες θα φύγω στα ξένα. Μην του το λες αυτό. Δείξε λίγο ίκτο, κυρά μου. Δείξε λίγο ίκτο. Άντε, καλό μεσημέρι να έχετε. Θα τα πούμε την Τρίτη.